τα θύματα του Καλαϊτζίδη στις προηγούμενες εκπομπές να μαζεύουν τα ποτήρια τους από εδώ. Εδώ δεν είμαστε να πούμε, ξέρω εγώ. Ε, ωραίο, ραδιοφωνικό. Καλύτερο από αυτά που ακούγονταν έξω, να ξέρεις. Εντάξει, αυτά που ακούγονταν έξω πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν μπορούν να μεταφερθούν. Γιατί εδώ είναι το στούντιο, λες και έγινε πόλεμος πριν, το βλέπεις έτσι. Λείπει ο Τζουρμπατζόγλου, γι' αυτό. Λείπει ο Τζουρμπατζόγλου. Χωρίς ο Τζουρμπατζόγλου αυτό το ραδιόφωνο δεν μπορεί, ούτε οι καρέκλες θα είναι σωστή η θέση, θα τρίζουν. Μόνο η δικιά σου τρίζει, κάτι σημαίνει αυτό. Τρίζει η καρέκλα μου. Τρίζει η καρέκλα σου. Τρίζει η καρέκλα μου. Απειλείσαι. Απειλούμε. Δεν από ξέρω. Κάτι. Δεν νομίζω. Και πού θα πας, ρε Σταύρο. Είμαι σε πολύ καλό φεγγάρι. Γενικώς. Ναι, δεν απειλούμε από κάτω από. Η καρέκλα γιατί τρίζει. 30.000 άτομα. Εντάξει. Ναι. Αλλά. Τρίζει η καρέκλα μου. Είναι εγώ του ΠΑΟΚ 24, Ελένη Μπούντου στη θέση του Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Για άλλη μια μέρα πιστεύω. Θες να βάλω το πράγμα στην τρύπα. Θέλω να βάλεις το. Βλέπεις, ούτε τα ακουστικά είναι στη θέση τους, οι καρέκλες δεν είναι, τα μικρόφωνα δεν σωστά. Είναι. Πάρα πολύ σωστά, σε ακούω υπέροχα. Λέγαμε λοιπόν την εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, του ένα εξαιρετικού ενημερωτικού project για τον ΠΑΟΚ. Με σωστή ενημέρωση, όπως πρέπει να υπάρχει, με ψυχραιμία, όταν δεν χάνει ο ΠΑΟΚ. Και έχει καιρό να χάσει, είναι η αλήθεια, σε όλα τα αθλήματα. Θα ασχοληθούμε εννοείται βέβαια με την τεράστια νίκη του μπασκετικού ΠΑΟΚ χθες, του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, να τα λέμε όλα. Εντάξει, του κοσμήματος της Βόρειο Ελλάδος. Πήγε να το κάνει εκεί λίγο παιχνίδι στο τρίτο δεκάλεπτο, να πούμε και εμείς το νόημα. Και μετά βαρέθηκε και σου λέει να ξεπράξει. Θα σου πω, θα σου πω. Να καθαρίσει. Θα σου πω. Είμαι έξαλλος. Γιατί? Γιατί δεν γίνεται να έχουν βαρεθεί τίποτα αυτές οι φάρδοι αυτοί. Όλα κρεμασμένα βάζανε. Όλα. Κράξε. Δεν γίνεται να πηγαίνουν όλα καλά. Να κερδίζει και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Παίζαμε άμυνα κανονική και μπαίναν όλα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα σε εμάς? Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Η εκπληκτική εμφάνιση του ΠΑΟΚ χθες στο μπάσκετ της πρωταθλήτρια Γαλλίας, την οποία την ισοπαίδωσε και υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να πάρει και τη διαφορά των 14 πόντων που έχασε στο πρώτο παιχνίδι. Και με απουσίες, έτσι. Και με απουσίες του Κόνιαρη και του Μαργαρίτη, σημαντικές για το rotation, γιατί εμείς ξέρουμε από rotation. Τα έλεγε ο Νίκος Μοσχοβίτης χθες. Υποψία γαστρεντερίτιδας για Κόνιαρη και Γκος. Υποψία γαστρεντερίτιδας, δηλαδή τι είναι, πάει να σου βγει και κρατιέται. Πήγε χθες το πρωί στο γήπεδο για να κάνει σουτάκια το πρωί. Δεν ήταν το παιδί καλά, δεν αισθάνθηκε καλά και πήγε στο Διαβαλκανικό και εκεί διανυκτέρευσε κιόλας. Ωραίο το Διαβαλκανικό, έχεις πάει από την Αράξης? Δεν θα ήθελα, όχι, δεν ούτε έχω πάει. Αλλά σου λέω τώρα. Ναι. Για το μπάσκετ λοιπόν έχουμε θεματολογία, για το ποδόσφαιρο έχουμε αρκετά θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Το Ben Hur serial. Ροδρίγο Μολέδο. Ροδρίγο Μολέδο. Εσπανιόλ, Ντε Σάντο, Μαρία. Πραγματικά, δηλαδή το Χουάνα η Παρθένα μπροστά του ήταν ένα τίποτα. Είχε τελειώσει ήδη η Χουάνα η Παρθένα, αν ξεκινούσε με το βασικά, serial. Βασικά η Χουάνα η Παρθένα ξεκίνησε το serial και μετά κόπηκε γιατί στη διάρκεια δεν ήταν Παρθένα πλέον. Άρα. Είδε πω καλά η μαγιά. Χουάνα η Παρθένα. Ένα σύριαλ βασισμένο στο ψέμα. Ενώ άλλος ο Τσάκαλος, ο Φοσκολίνο. Ναι. Ο Φοσκολίνο, γνωστός σκηνοθέτης Βραζιλιάνος. Με το Μιλάγκο στην Ατίθαση. Ναι, ναι, ναι. Αυτή η Ατίθαση έμεινε Ατίθαση. Πήγε το σύριαλ. Ξεκίνησε ως Ατίθαση, το έχει στο DNA της. Όχι. Έμεινε Ατίθαση, άρα κάναμε και 30 σεζόν με τη Μιλάγκο στην Ατίθαση. Στη Χουάνα Παρθένα βλέπαμε μέχρι. Τι. Μέχρι όταν καβάλισε το άλογο. Γιατί βάζουμε και στοιχεία National Geographic στην κουβέντα μας, Animal Planet. Εδώ θα είμαστε λοιπόν να ενημερώσουμε η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 με ψυχραιμία, με γαλήνη στο μυαλό. Και ήλιο, δεν ξέρω που είδες τον ήλιο. Γιατί είδα τοποθετήθηκε. Στο στενό μου είχε ήλιο. Τοποθετήθηκες πρωί-πρωί, ενώ όλη η Θεσσαλονίκη πλήττεται από ομίχλη. Ο ΠΑΟΚ έχει προπόνηση τώρα στη Νέα Μεσημβρία. Ανέβασε 2 post η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τα πλάνα που δεν βλέπετε. Διακομωδεί εντός εισαγωγικών την κατάσταση και την ομίχλη που υπάρχει. Είσαι το καλύτερο, η καλύτερη προπόνηση που μπορεί να γίνει στην ομίχλη. Γιατί δεν βλέπεις τα 2 μέτρα. Γιατί δεν βλέπεις τα 2 μέτρα και είσαι αναγκασμένος να συγκεντρώνεσαι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό για να βρεις συμπαίκτη. Και δικαιολογούνται και πιο εύκολα τα λάθη σου. Όχι, δεν πρέπει να δικαιολογούν τα λάθη. Εφού ομίχλη είναι, Σταύρο, πού να δώσω πάσα, δεν βλέπω. Να βλέπεις. Τα γάρια. Πού να κάνω σέντρα. Να κάνεις. Να κάνω. Δεν με ενδιαφέρει. Είμαι σκληρός. Εδώ έχουν ακυρωθεί πτήσεις από το πρωί. Ο άλλος που πετάει. Ποιο? Το χοντρό παιδάκι. Θα δούμε. Μάλλον καβάλα. Κάτσε την πάλι, λέω. Πού πηγαίνει? Ποιο? Το χοντρό παιδάκι. Το χοντρό παιδάκι δεν ξέρω πού πηγαίνει. Δεν ενημερώθηκες? Όχι. Όχι, δεν ενημερώθηκα.
Δεν ξέρω στην Καβάλα τι συνθήκες επικρατούν, Χρυσούπολη Καβάλας. Αν έφυγε η Σαλόν ή δεν έφυγε, θα μας τα πει και ο Νίκος, είχε μια ταλαιπωρία στην άφηξή της στην Θεσσαλονίκη. Και μέσα σε όλα, υπάρχει που υπάρχει ο Μίχλης στην Θεσσαλονίκη, υπάρχει και ένας μόνο διάδρομος που είναι σε λειτουργία, γιατί γίνονται έργα, οπότε ταλαιπωρία μεγάλη. Για όλες τις πτήσεις, όσοι έχετε προγραμματίσει, τσεκάρετε τις πτήσεις σας από και προς το εξωτερικό. Αθήνα γίνονται κανονικά βέβαια, για να πήγαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Στην Αθήνα δεν έχει ο Μίχλη. Ναι, ενώ πέταξαν κανονικά. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ φταίνε που δημιουργήθηκε τράφικ και δεν πετάει κανείς. Πάνω κάτω για να γίνει του Μολέδο μεταγραφή, κολλήσαμε. Έρχονται και τα ευχάριστα νέα, έρχονται και τα ευχάριστα νέα. Φρέσκα νέα, η ΠΑΟΚ κέρδισε την αγωγή εναντίον της εφημερίδας Γαύρος για τα δημοσιεύματα που ενέπλεκαν τον Ιβάν Σαββίδη με εγκληματική οργάνωση. Άλλη μια δίκη κερδισμένη. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, είτε πρόκειται και άλλα για... ευχάριστα νέα. Και άλλα ευχάριστα νέα. Δεν πήγε στην προπόνηση της Ένωσης ο Βράνιες. Ο οποίος Βράνιες ζήτησε αύξηση 250%. Εντάξει, άμα παίρνει 12.000 και μπορεί να ζήτησε άλλα 50. Τι νομίζω ότι παίρνει ο Βράνιες. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι υπάρχει ενδεχόμενο αύξηση 250%. Τι θα λες, το σκεφτώ, Σταύρο μου. 250%. Από εκεί που ήσουν όταν ήρθες εδώ συνολικά, πόσο πάνω είσαι. Άσε με το σκεφτώ λίγο. Ναι. Κοίτα, σε όλες τις δουλειές μου, τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες. Ναι. Είμαι 100% πάνω. Δεν είμαι 250%. 100% είμαι. Τα βάλουμε κάτω. 150%. 100% είμαι. 150% είσαι, μωρή, και μη σου κόψω το 50 τώρα και έχουμε άλλα. Ο φίλος μας. Στον αέρα είμαστε. Θες να δηλώσεις κάτι? Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά. Ζωντανή εκπομπή. Θες να κάνεις μια δήλωση, να πω και ποιος είσαι στον αέρα, να γίνει διαπλοκή. Ακούγες, έχω κόκκινο φωτάκι μπροστά μου. Τι? Ναι. Μια καλημέρα. Μια καλημέρα να πει. Τι έγινε, αγόρι μου, πες μου. Για το Γαύρο θα μου πεις και εσύ. Ορίστε. Όχι, δεν σε ακούει ο κόσμος, θα σε έχω μακριά. Λέγε, τι έχουμε. Ναι, ρε. Πήρε να με ενημερώσει για αυτό που λέγαμε πριν. Μόλις κυκλοφόρησε φρέσκο νέο, μόνο εδώ, Λίμπερο 107,4, οι τελευταίες εξελίξεις. Κερδίθηκε λοιπόν η αγωγή που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα οι άνθρωποι, το νομικό επιτελείο της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ, κατά της εφημερίδας Γαύρος, που δεν υφίσταται πια εφημερίδα Γαύρος. Έτσι, είναι γι' αυτό ένθετο, δεν υφίσταται, την κλείσανε γιατί θα του είχε τις κεφαλίες. Είναι ένθετο στον πρωταθλητή, ο οποίος έγινε κόκκινος πρωταθλητής. Τέλος πάντων, τι ψάχνετε να βρείτε τώρα. Δημοσιεύματα τα οποία ενέπλεκαν βεβαίως τον Ιβάν Σαββίδη με την εγκληματική οργάνωση. Γίνονται και αυτά. Η αγωγή ήταν για συκοφαντική δυσφήμιση και ηθική βλάβη και το δικαστήριο βεβαίως την αποδέχθηκε και βεβαίως υπάρχει... Αναφέρεται πως αποδεικνύεται η πρόθεση της εφημερίδας να συκοφαντήσει και να προκαλέσει βλάβη στον Ιβάν Σαββίδη και υποχρεώνει τους εναγόμενους να κατεβάσουν τα σχετικά κείμενα από την ηλεκτρονική έκδοση, να αναρτήσουν την απόφαση του δικαστηρίου και να πληρώσουν αποζημίωση. Την οποία ο ΠΑΟΚ δεν λέει πόσο είναι... Ας τα δώσει στο χαμόγελο του παιδιού. Στην Αιτζίαν για να υποστηρίξει τις μεταφορές Μίχελ για να πάρουμε το Μολέδο. Πλάκα, πολλά έξοδα και αυτά. Πάνω κάτω. Ένα χιλιάρικο κατεβασιά είναι. Βάλε και αυτοκίνητο νοικιαζόμενο από το αεροδρόμιο. Τι νομίζεις, ένα χιλιάρικο κατεβασιά είναι ένα μηνιάτικο παίκτη του Άρη, π.χ. Δεν είναι αστεία λεφτά. Τέτοια κάνεις και θα μπουκάρει ο Χρύσανθος μέσα. Γιατί ψέματα λέω. Αλλά όχι, πάρε το αίμα σου πίσω, γιατί λείπει ο Τζορμπατζόγλου και στην προηγούμενη εκπομπή, στο δίωρο του προηγούμενου. Τι λένε αυτοί. Ακούγονται διάφορα. Τα βλέπουμε και τα μηνύματα που μας στέλνετε, που τους παρακολουθείτε και καλά. Αλλά υπάρχει που ο Καραϊτζίδης και λέει και καμιά αλήθεια να πούμε σε αυτή τη χώρα, γιατί αλλιώς δεν μπήκε στην προπόνηση ο Βράνιος. Καταδικάστηκε ο Γαύρος,
Αν μου στείλετε και ένα μήνυμα ότι κέρδισα 2 εκατομμύρια ευρώ, θα είναι πολύ ωραίο το πρωινό, ρε παιδιά. Ο Βράνιες δεν είχε βγάλει πολύ προφίλα, εκάρα, εκτσίδε. Έτσι είναι οι Βαλκάνοι. Σου πουλάνε το παραμύθι και τρώσε εσύ. Τα γάρι. Original στο προσωπικό του προφίλ. Φυλάμε λίγο σήμα. Πάνω στα κάγκελα, ναι. Λαντέμι. Ταυτίστηκε, έλεγε ρε παιδί μου να πήγε το παιδί και κούμπο, έλα και θα τα φοβάσει αυτά. Λες και ήταν ΑΕΚ από κούνια. Θα τα φοβάσει αυτά. Ξαφνικά σκάει μια πρόταση τη Άντερλεκτ, υπάρχουν κάτι σιρήνες στα αυτιά του από ατζέντιδες διάφορους. Και σκάει ο Βράνιες και του λέει: παιδιά, καλησπέρα. Θέλω αύξηση 250%. Νομίζω συμβόλαιο μέχρι το 19 ή το 20 έχει ο συγκεκριμένος. Δεν ξέρω. Θέλω αύξηση 250%. Πάρε τον Βράνιες στον πάγκο. Χτες δεν πήγε στην προπόνηση. Ή σήμερα δεν πήγε στην προπόνηση. Σήμερα δεν πήγε στην προπόνηση. Υπάρχει θέμα, είναι ξεκάθαρο. Ενώ ο Σιμόες που είναι πιο χαμηλών τόνων παιδί, είπε ότι δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Θα το δούμε και αυτό, γιατί τα έχουμε δει πώς αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Το να έχεις μια ομάδα που δεν πληρώνεις την αξία των ποδοσφαιριστών, γιατί ο Βράνιες έπαιξε περισσότερο από αυτά που έχει πάρει. Αυτή είναι η μία. Δεν γίνεται να το πληρώσεις, να με το βρεις μπροστά σου. Από την άλλη, βέβαια, όλοι αυτοί οι Βαλκάνοι. Και ο τρόπος που δουλεύουν οι μανατζαρέοι τους, το πώς τους αλλάζουν συνεχώς ομάδες κτλ. Είναι κάτι το οποίο ο κάθε οργανισμός πρέπει να το προσέχει. Όταν ψωνίζεις από αυτούς, να ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να κάνουν το οποιοδήποτε καραγκιοζλίκι για να εκθέσουν την ομάδα και να κάνουν τη δουλειά τους. Και μετά ξεχάστε τα εκάρα, παναθηναϊκάρα και ούτω καθεξής, τα αποσταρίσματα, μόνο ΑΕΚ και η καρδιά μου κυτρινόμαυρη, γιατί κάτι τέτοια έκανε ο Βράνιες. Δεν στο, είναι. Εγώ, στο Instagram. Εγώ είμαι εκνευρισμένος και με τους δικούς μας που κάνουν δουλειά με αυτούς. Γιατί έχουν κοινές επιλογές μανατζερικές. Ο Βράνιες πόσες ομάδες έχει αλλάξει την καριέρα του, έχεις βάλει κάτω. Αρκετές. Κάτσε να τα ανοίξουμε. Αυτό είναι το ταλαβέρι. Να τα ανοίξουμε. Να σου πω κάτι και πριν, και ο Πρίγιοβιτς είχε αλλάξει πολλές. Ο Πρίγιοβιτς είχε αλλάξει 9 ομάδες στα 27 του. Όταν ήρθε, θυμάμαι εγώ αφιερώματα αν θα βρει την σταθερότητα, το λιμάνι να ρίξει άγκυρα, αυτά τα κλασικά, τα ωραία τα που γράφουμε. Αυτά είναι, να είχαμε να λέγαμε. Η ουσία είναι ότι ο Βράνιας αυτή τη στιγμή εκβιάζει την ΑΕΚ και δεν θα ήθελα σε καμία των περιπτώσεων κανένα παίξ του ΠΑΟΚ, μην το κάνουμε πρόσωπο κεντρικό, επειδή ο Πρίγιοβιτς είναι στο προσκήνιο τώρα, δεν αναφέρομαι μόνο στον Πρίγιοβιτς, κανένα παίξ του ΠΑΟΚ να μην κάνει αυτό το πράγμα. Το έκανε ο Ροντρίγκες πέρσι, έκανε τη δουλειά του. Εγώ θεωρώ ότι. Αλλά έφερε και μια πρόταση value for money, είναι η αλήθεια. Αλλά από εκεί και πέρα ελπίζω να μην το κάνει κανείς παίκτης του ΠΑΟΚ αυτό. Αλλά με τους Βαλκάνιους γενικά, με τους μανατζαρέους αυτούς γελίους, όπως αυτόν, πώς το λένε, αυτοί εδώ που πουλούσαν τον Τζίμιρο κάθε 4 λεπτά και το παιδί το είχαν χαζέψει και δεν ήξερε τι του γίνεται. Και τον είχαμε 2 μήνες εκτός αγώνα, δεν έβλεπε μπροστά του, γιατί του λέγανε ότι φεύγει. Και ότι έρχεται πρόταση, όχι από την Bayern Leverkusen, όχι από τη Werder, όχι από τη Stuttgart, όχι από το Ανόβερο, όχι από εδώ, όχι από εκεί, και δεν έχει έρθει μισή πρόταση. Ούτε εκδήλωση ενδιαφέροντος, σαν αυτή που έγινε με την Κεντρική και τον Τζάρμα Κάμπος. Όχι πρόταση, ούτε εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν έχει έρθει για τον Τζίμιρο. Και χαζεύουν τα παιδιά. Ωραία, και εκεί εσύ όμως δεν έχεις τους ανθρώπους να τον πιάσουν από εδώ, να τον πεις, μην ακούς το βλάκα. Εδώ είναι το ταβάνι σου, αγόρι μου. Εδώ είναι η Ιθάκη σου. Θα τελειώσει την καριέρα σου, θα έχεις μαζέψει και 5 εκατομμύρια. Ωραία, εδώ είσαι. Δες τι ωραία πόλη, θάλασσα έχω, βουνό έχω. Ωραίες γυναίκες έχω, πάρ' την κοπέλα σου, βρες κάτι δύο τρεις. Είναι σοβαρός ο συγκεκριμένος. Έχει κοπέλα επειδή δικαίωμα. Είναι ασόβαρος αυτό ακριβώς. Έχει κοπέλα, ναι. Ναι, Σταύρο, μου το έλεγα αυτό στο Δημήτρη ότι έχει κοπέλα, είναι με μία εδώ και χρόνια. Θα μου έλεγε μπράβο το παιδί και τέτοια. Τώρα επειδή είμαι μαζί σου, ναι, έχει δίκιο, θα το κάνει. Είναι ένα λόγο. Δηλαδή όταν έρχεται ο παίκτη στον ΠΑΟΚ να χωρίζει. Να σου πω κάτι, δεν έχει αντιληφθεί ότι όλοι οι ξένοι ποδοσφαιριστές ή θα έρθουν παντρεμένοι με 3-4-8 παιδιά. Ή θα είναι με σοβαρή σχέση. Όλοι. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό. Οι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι αποκλίνουν τη λογική και τη γραμμή που υπάρχει. Κάτι παραπάνω ξέρουν από τις Ελληνίδες. Ναι, αλλά τις μεταγραφές χτυπάς πάντα τους οικογενειάρχες. Θα μου πεις και ο Ζαμπράνο οικογενειάρχης ήταν. Οικογενειάρχης. Ήταν... Εντάξει, κάποια πράγματα. Και τώρα είναι πιο πολύ οικογενειάρχης. Γιατί κάποια πράγματα αναγκάστηκε να παντρευτεί. Δεν τα μετρά σωστά. Λοιπόν, για το Βράνιες που μου έλεγες πριν, 11 ομάδες. Μόλις στα 28 του. Ναι. Και τι είναι 11 ομάδες, Σταύρο μου. Μισή σεζόν εδώ, ναι. Μισή σεζόν εκεί. Εγώ σου λέω με Σέρβους δουλειά ποτέ. Τα αδέρφια μας. Ποτέ δουλειά με Σέρβους. Ποτέ. Προτιμώ να πάρω το ραμπούτλα από τη Γιώμο Κόσμος τότε που δεν είχε γεννηθεί εσύ. Που ερχόταν ένα χοντρό μαύρο εκεί που το έπαιζε πρόεδρο του και χαιρότανε. Παρά να κάνουμε σέρβους δουλειά. Ποτέ, σε κανένα επίπεδο. Το ρεκόρ Βράνιες σε ποδοσφαιρική ομάδα είναι η διετία.
στα Τσικό κάποιες ομάδες. Ναι, πήγαινε 9. 2-7, 2-9 και το καθεξής. Στα 20 του δηλαδή. Ναι. 19-20-21. Ναι, εκεί. Σε ποια ομάδα? Εκεί ήταν στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Από εκεί που πήραμε τον τεράστιο σέντερφορ Κάραλιτς. Για όσους ξέρουν ιστορία. Διετία και στον Ερυθρό. Το 9-11, μετά πάμε σεζόν και άλλη ομάδα. Εξάμηνο δούλεψε. Βέβαια δούλεψε. Κρασνοντάρ το 13, εκεί εξάμηνο έμεινε και μετά έφυγε Σπαρτάκ Βλαντικαυκάς, έτσι. Στο Βλαδιβοστόκ δηλαδή. Εκεί, ναι. Ναι, εδώ κοντά. Τι είναι αυτό άλλο? Βλαντικαυκάς. Α, στον Κάφκασο. Ναι, Καυκάς, το λέει. Εντάξει. Καζιαντέπ, Χιχόπ, έχει πολλά και διάφορα. Ποιον ήθελα τώρα, ποιον θυμήθηκα τώρα, κάτσε, το ξέχασα κιόλας. Μάλιστα. Αυτά από τον Βράνιες, 250% αύξηση και αφού έκλεισε μία σεζόν στην ΑΕΚ, σου λέει πρέπει να φύγουμε. Αρκετά ήταν εδώ, καλά περάσαμε. Ένας φίλος ρωτάει εδώ την καλημέρα μας να του πούμε για Μιστακίδη. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα πούμε ακριβώς πώς έχει υπόθεση. Θα πιάσουμε την Μιστακίδη. Υπόθεση Μολέδο, θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, περιμένουμε τον Νίκο να μας ειδοποιήσει τι κάνουμε. Και θα εξηγήσει Σταύρο. Τι γίνεται με Γιάννη Μιστακίδη, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, πώς ακριβώς έχει υπόθεση Μολέδο μετά το ταξίδι των ανθρώπων του Δικεφάλου στην Αθήνα, νέος κύκλος επαφών χθες ανάμεσα σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Μολέδο. Αυτά πάνω κάτω, τα μεταγραφικά βεβαίως και το θέμα Πρίγιοβιτς, το οποίο για ακόμη μία φορά ξεκαθαρίστηκε και διαστόματος ΠΑΟΚ και διαστόματος Γιώργου Σαββίδη, παρά το γεγονός ότι... Γιατί βιάζεσαι και δίνεις θέματα στον αέρα? Ξεκαθαρίστηκε, είπα. Δεν είπα τι ανέφεραν οι άνθρωποι παρά το γεγονός ότι. Ξεκαθαρίστηκε τι. Θα σου πω είναι μετά. Ο λόγος σου εναντίον. Θα σου πω μετά το διάλειμμα. Κάτσε μισό λεπτάκι. Πού ανήκει ο Πρίγιοβιτς που είναι ο λόγος εναντίον μου? Άρα πιανού ο λόγος έχει πιο πολύ ΑΕΚ. Ναι. Και άμα έρθει και σε κάνει την προπόνηση ενώ κάτω, τι κάνει μετά? Εγώ. Δέσμευση δεν είναι αυτό του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει δεσμευτεί. Άλλο σου λέω εγώ. Κάνουμε μια κουβέντα για τους Έλληνες. Γιατί άμα έρθει 15% 15 εκατομμύρια πρόταση, τι θα κάνεις? Εγώ τι θα κάνω με 15 εκατομμύρια, εγώ 15... θα το πάω. Αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει 15 όμως. Ναι, λέμε στην παρούσα φάση με τις παραμέτρους που υπάρχουν στην υπόθεση. Θα τα πούμε και στην πορεία. Τα μηνύματά σας στο Facebook προσωρινά. Το ΠΑΟ 24 εδώ, στην σελίδα μας στον Λίμπερ 107,4. Για να μόνο αισθησιακά μπορώ να μιλήσω, αφού έχουν υπέροχα. Αισθησιακή φωνή. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε γιατί έχουμε και πολύ μπάσκετ στον απόϊχο της νίκης του Δικεφάλου επί της Σαλών. Εδώ είμαστε ΠΑΟΚ 24, ακούτε στον Λίμπερο 107,4 βεβαίως με τον Σταύρο Κόλκα ο οποίος είναι στα τηλέφωνα. Α, το έκλεισε το τηλέφωνο και μπαίνει μέσα. Όπως καταλαβαίνετε το ρεπορτάζ τρέχει. Το έκλεισε στο τηλέφωνο, είμαστε εντάξει, μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Περιμένει ο κόσμος να ακούσει για Μολέδο, για Μιστακίδη. Για μπάσκετ. Για μπάσκετ δεν ξεχνάς τον αυτοκράτορα. Όχι, πώς να το ξεχνάς τον αυτοκράτορα. Ποιος είναι σε εξαιρετικό τι φεγγάρι. Γίνεται, ρε, φίλε, περίμενε λίγο, μας χτυπάτε τηλέφωνα. Ακούτε τη δόνηση, ακούτε. Χριστό, κατέβασε λίγο. Χτυπάνε τα τηλέφωνα. Μετά από 6 χρόνια δεν ξέρω ότι έχεις εκπομπή 12 με 2. Δηλαδή όταν τρέχει το ρεπορτάζ. Τις πέτρες να ρωτήσεις στη Θεσσαλονίκη ξέρουνε. 12 με 2 από 24. Εδώ λοιπόν είμαστε. Στη μάχη της ενημέρωσης, καλά τα λέω. Μόνο εδώ θα ακούσετε την αλήθεια. Τα λες εξαιρετικά. Οι άλλοι κάνουν λαϊκισμό και θέλουν να πουλήσουν το ραδιόφωνο του στο Σαββίδη. Τον εκβιάζουν λέγοντας ηλιθιότητες. Να τα ξέρετε. Αυτά σας τα λέω εγώ μία. Θέλω να τα καταλαβαίνετε αυτά, τα πιάνετε γρήγορα. Για να βγάλω φωτογραφία για το Insta Story. Έτσι, μπράβο. Ωραίος δείχνω, όπως και να έχει. Είμαστε στην περίπτωση Μολέδο, λοιπόν, η οποία κρατά 8 μέρες τώρα. Πόσο κρατά, 8 δεν είναι? Έχασα το μέτρημα. Ήδη τα miles and bonus του Χμίχελ έχουν. Δηλαδή μπορεί να πάει στα νησιά Παππούα χωρίς να πληρώσει τίποτα. Είμαστε πολύ κοντά στο να τελειώσει επιτέλους. Ο Ολυμπιακός χώνεται σφίνα, βέβαια, για να χαλάσει τη δουλειά και να πάρει τον παίκτη.
Υπάρχει και τοποθέτηση Καραπαπά σήμερα, έτσι. Που διαψεύδει, μα βάλε μου το φίλο μου τον ψεύτη να διαψεύσει. Με το που διαψεύδει, μετά τα όσα γίνανε με τον προπονητή. Με τον προπονητή. Αφήστε μας να ουσιαστικά στο παιχνίδι με τη Λάρισα την επόμενη μέρα. Τέλος ο Τάκης Λιμονής από τον Ολυμπιακό. Καινούργιος προπονητής, Όσκαρ Γκαρθία. Ναι, επειδή ξέρεις, λένε τώρα οι Ολυμπιακοί. Άκου να σου πω τι έγινε τώρα. Περνάει μια μέρα. Λένε, λες να μην τον κλείσουν, αυτή χαζή. Περνάει δεύτερη μέρα. Όχι, δεν τον κλείσουν. Σαν να τραβάει. Να μπούμε, σφίνα ή να μην μπούμε. Να μπούμε, μπαίνουνε. Αν άρχισαν μια μέρα και τώρα δεν μπορούνε. Και τώρα διαψεύδουνε. Το Sport 24 βέβαια που έχει καλή ενημέρωση από τον Ολυμπιακό έβαλε ότι ο Ολυμπιακός για Μολέδο. Το έβαλε. Αλλά θα δούμε τώρα πώς θα καταλήξει. Νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο να κλείσει σε εμάς. Νέος κύκλος επαφών χθες κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Όχι, ένας πέντε ακόμη πάνω, κύκλος. Πέντε κάτω, δώσαμε κάτι παραπάνω πάλι. Θα φτάσουμε στο τέλος να πληρώσουμε το Μολέδο. Τέλος πάντων, λέγεται ότι φτάσανε στα 4 εκατοστάρικα, συν τους παίκτες. Ενώ για το Μιστακίδη είναι κάτι ξεχωριστό σε σχέση με το Μολέδο. Δηλαδή, ανεξάρτητα θα συμβεί. Στην περίπτωση Μολέδο, στο πακέτο της συμφωνίας δεν είναι ο Μιστακίδης. Ο Μιστακίδης, αφού τέθηκε σε κάποια φάση το όνομά του στο τραπέζι, έπεσε, έκανε, έρανε, ο Παναθηναϊκός εξτρά ζήτησε το δανεισμό του Μιστακίδη μέχρι το καλοκαίρι. Ούτε μεταπόληση, ούτε οψιόν, ούτε τίποτα. Το δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ βέβαια θέλει να τον δώσει το Μιστακίδη, γιατί απλούστατα έχει 8 μεσοεπιθετικούς αυτή τη στιγμή και υπάρχουν κάποια παιδιά που δεν θα πάρουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Ο προπονητής είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση γιατί πρέπει να είναι σκληρός με κάποιους από αυτούς. Ένας εξ αυτών ο Μιστακίδης. Το είπε κιόλας ότι θα είναι δύσκολο για τον Μιστακίδη και θα είναι δύσκολο όχι γιατί δεν πιστεύω τον Μιστακίδη, αλλά γιατί ο Μιστακίδης θέλει παιχνίδια, λογικό και επόμενο μετά από πολύμηνη απουσία λόγω του τραυματισμού. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι και είναι σε καλή κατάσταση. Τον Λουτσέσκου δεν του είπανε ετοίμασε τον Μιστακίδη. Όσο άδικο και να είναι αυτό το παιδί. Τον Λουτσέσκου του είπα πάρ' το πρωτάθλημα. Και παίζει ο ΠΑΟΚ, περνάει το παιχνίδι με τον Απόλλωνος Σμύρνης που θεωρητικά είναι εύκολο, γιατί μέχρι να δεις την μπάλα να γράφει τίποτα δεν είναι εύκολο, και πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει το Αγρίνιο. Το βάζει το Μιστακίδη. Ή βάζεις Τζάλμα και εμένα, κάποιον άλλον τέλος πάντων που είναι έτοιμος. Που του βγήκαν τα δύο τελευταία παιχνίδια, που πήρε την ψυχολογία που ήθελε μέσα από το Τζάλμα που είπανε πριν μια εβδομάδα να σηκωθεί να φύγει, να βρει ομάδα. Έτσι, πριν την. Πριν τέλος το παιχνίδι, πάντων, άλλη κουβέντα και αυτή. Πριν το παιχνίδι, βρες ομάδα, φέρε. Συνεχίζω πρόταση. Να λέω αυτό που έγραψε ο Σαρανταρίδια στη Φόρτσα, ότι ο ΠΑΟΚ αν καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα θα γίνει ένα βιβλίο για το πώς παίρνεις πρωτάθλημα κάνοντας τα πάντα λάθος. Ένα λάθος δεν έκανε ο ΠΑΟΚ, αυτό του Λουτσέσκου. Και αυτό επειδή δεν είχε άλλη επιλογή. Δηλαδή, αν ήταν ο Λουτσέσκου και η Μπούντου επιλογές για προπονητή, θα είχαν διαλέξει την Μπούντου. Δεν θα ήταν κακή λύση. Ναι. Εδώ πάρα που τα καλή. Λέμε, δεν θα ήταν κακή λύση. Πάρα πολύ καλή λύση. Γιατί? Τέλος πάντων, με αυτά που έχουμε και με τη βλακεία που έχουμε, με την άγνοια στον πρωταθλητισμό που έχουμε, γιατί και αυτό είναι ένα γεγονός, θα παλέψουμε με ό,τι έχουμε. Εγώ τοποθετούμε όπως τοποθετήθηκα και μια φορά στον αέρα πριν κάνα 20 ημέρο ότι. Αν ήταν να πάρω ένα παίκτη από τον Παναθηναϊκό, θα παίρνω τον Κουρμπέλη. Για τον οποίο Κουρμπέλη γράφεται σήμερα για Φιωρεντίνα, έτσι. Το τι γράφεται, ναι, με το λέω, τι συμβαίνει. Σου λέω. Είναι τα μεταγραφικά. Ξέρεις πόσο μεγάλη απόσταση σενάρια υπάρχει. Σενάρια, οι φήμες που ακούγονται. Ξέρεις πόσο τεράστια απόσταση υπάρχει. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε ολοκληρώνεται του Κουρμπέλη. Γιατί είμαι υπέρ, βέβαια. Γιατί είναι 24 χρονών, έχει μεταπολιτική αξία, είναι διεθνής. Είναι στόπερ, είναι και εξάρι που πονάει ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα. Είναι Έλληνας, είναι προσωπικότητα. Χίλιες φορές να δώσεις κάτι παραπάνω. Δηλαδή θα δώσεις 2,5 για τον Κουρμπέλη. Ωραία, αντί για 1 για τον Μολέδο. Αλλά τα 2,5 που θα δώσεις για τον Κουρμπέλη, αν δημιουργηθεί μια δομή μέσα στον ΠΑΟΚ που να ξέρει να πουλάει παίκτες, τα 2,5 θα τα πάρεις βιστά σε 2 χρόνια πίσω. Ενώ ο Μολέδο δεν έχει καμία μεταπολιτική αξία. Θα δώσεις κοντά στο 1 εκατομμύριο μαζί με τα συμβόλαια των παικτών που θα δώσεις δανεικούς και τον ίδιο τον Μολέδο βέβαια, τα λεφτά και μπορεί ακόμα και το καλοκαίρι να τον έχεις χάσει. Αν η Ιντερνασιονάλ δεν δεχτεί να πάρει κάποια χρήματα και να τον διατηρήσεις στο ρόστερ σου. Και όσο παραμονεύει η Ιντερνασιονάλ και κάνει τέτοιες κινήσεις τακτικής θέλοντας και η ίδια να στείλει ένα μήνυμα, ναι, πολύ πιθανόν μετά από 3-4 μήνες όταν και εφόσον ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και το εξάμεινο
να μαζέψει τις βαλίτσες του και να αποχωρήσει. Από την άλλη, ο Μολέδο είναι πολύ καλός παίκτης, θα βοηθήσει, ειδικά στα ντέρμπι είναι ένας παίκτης που δίνει λύσεις, τα ντέρμπι τα οποία είναι πάρα πολύ κομβικά για την έκβαση του πρωταθλήματος. Δεν είναι ποδοσφαιρική η τοποθέτησή μου, είναι συνδυασμός ποδοσφαιρικής προσέγγισης και εταιρικής προσέγγισης. Αυτό που λέω για τον Κουρμπέλη, για να μην παρεξηγηθώ. Ο Μολέδο είναι παιχτάρα. Εντάξει, τον χρειαζόμαστε. Δίνει το ξύλο στην άμυνα, μας βελτιώνει συστημένες μπάλες αμυντικές και επιθετικές. Δίνει στοιχεία, είναι προσωπικότητα. Έχει γκολ στην επίθεση. Άρα, σίγουρα δεν με χαλάει το να βρίσκεται στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Αλλά αν είχα ένα πόστο μέσα στην ΠΑΕ που αφορά το ρόστερ, αν δεν ήμουν τεχνικός διευθυντής ή προπονητής, θα πίεζα για τον Κουρμπέλη. Όχι για τον Μολέδο. Αυτή είναι αλήθεια. Τι πήγες να πεις για το εξάρι? Ότι δεν γίνεται κουβέντα για το εξάρι, τουλάχιστον δεν έχει βγει προς τα έξω κουβέντα για εξάρι. Δεν γίνεται. Πέρα από το του Μολέδο και του Στόπερ που κυριαρχεί αυτές τις μέρες και όπως λέει εδώ ο φίλος Αποστόλης, 14 μέρες πέσει στο Σταύρο ότι κλείνουμε και όχι 8 στο Σύριαρ Μολέδο. Η άλλη συζήτηση αφορά τον φόρ, έτσι, τον επιθετικό. Και πάλι αυτό μισοάνοιξε. Άνοιξε. Πλέον. Άνοιξε πλέον. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει για φόρ. Άργησε. Έχουμε 17. 15. Τι 15, μωρή. 15 είχαμε προχθές. Πόσο είναι τώρα? 14 είχαμε προχθές, καλέ. Δες πόσο έχουμε. Τώρα. 15 ήταν Δευτέρα. Ξύπνα, εγώ θα σου λέω. 17 έχουμε. Καλά, κύκλο δεν κάνεις. Παλαιομερολογήτησε, τώρα τι να κάνουμε. Δεν έχετε περίοδο, εσείς δεν κάνετε κύκλο, δεν ξέρεις τις μέρες σου. Εμένα περιμένεις σου πω την ημερομηνία. Νόμιζα 15 έχουμε, εντάξει. Τι τραβάμε. Τέλος πάντων. Όλες οι μέρες είναι ίδιες, Σταύρο. Άμα δουλεύεις για να τοποθετηθώ και θα πάνω σε αυτό το οποίο υπολόγιζες στο διάλειμμα, να πω διάλειμμα υπολόγισα, ρε φίλε, ναι. Ότι βγήκε έξω στο γραφείο ο Σταύρος και ήταν σκεπτικός και προβληματισμένος. Και του λέω, τι σκέφτεσαι? Μου λέει, υπολογίζω. Λέω, τι υπολογίζεις? Πού πήρες 100% αύξηση? Του λέω, γιατί πόσο είναι? 200% αύξηση. 200%. Τα βάλαμε κάτω. Αλήθεια τώρα. Στο διάλειμμα κάναμε αυτά και μετά χτύπησαν το τηλέφωνο για το ρεπορτάζ. Τα υπολογίσαμε. Πόσα λεφτά έπαιρνα στην πρώτη φάση εδώ της συνεργασίας μας, της γνωριμίας μας. Πόσο ανέβηκε μετά το κασέ μου. Έτσι είμαι και εγώ. Ανεβάζω το κασέ σαν το Μολέδο. Δεν κατάλαβα. Να πας αλλού να δουν πώς θα το ανεβάσουν. Δεν κατάλαβα. Και έφτασε στα 200%. Να τέτοια λες και θα παραμονεύουν. Ναι. 200% λοιπόν. Οπότε οφείλω να. Να το διορθώσεις. Να διορθώσεις, έτσι, μπράβο. Βεβαίως. Γιατί εσείς οι υπάλληλοι με τα αφεντικά έχετε θέματα. Να πάσε με καταγγείλεις και να πάμε και να μου έρχεται εδώ πέρα. Απ' έξω. Λοιπόν, τώρα που είπες πάμε, υπάρχει και συλλαλητήριο την Κυριακή. Έτσι. Υπάρχει συλλαλητήριο για την Μακεδονία μία ώρα πριν το παιχνίδι. Θα πάνε τα παιδιά μας μετά το παιχνίδι. Έτσι, αυτά σε μια γεμάτη Κυριακή για την πόλη, βεβαίως. Επειδή λέγαμε λοιπόν και για Σέντερφορ, μέσα στις βασικές επιλογές είναι ο Κεσέρου. Ο Κλαούντιο Κεσέρου της Λουντογκόρετς, που δεν έχει υπογράψει ένα νέο με τη Λουντογκόρετς, είναι μία από τις επιλογές. Είναι ένας παίκτης που έχει μελετηθεί ιδιαίτερα, που έχει το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, την εμπειρία και τον τρόπο να βοηθήσει. Δεν είναι η μοναδική λύση, εννοείται, υπάρχουν κι άλλες. Προσπαθούν να βρουν την καλύτερη δυνατή και έτσι ώστε να καλύψουμε το για εμένα κενό. Για πολλούς άλλους θεωρούν ότι είμαστε καλυμμένοι. Εγώ θεωρώ δεν είμαστε καλυμμένοι. Μόνο και μόνο από το γεγονός ότι ο προπονητής κάνει rotation σε center forward. Δηλαδή, αυτά. Βρείτε μου μία ομάδα στον πλανήτη που το κάνει αυτό το πράγμα. Και δεν αναφέρομαι τώρα σε επίπεδο City. Εντάξει. Που είναι καμιά φορά ξεκουράζει τον Αγκουέρο που μεγάλωσε. Μία ομάδα που δεν έχει σταθερά στα φόρ. Είναι θέμα. Είναι πολύ κομβικό θέμα για μένα. Θεωρώ ότι πολλά παιχνίδια από εδώ και στο εξής θα είναι στην κόψη του ξηραφιού και ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί κυρίως εκτός έδρας κάποια εύκολα γκολ τα οποία μπορεί να το προσφέρει μόνο ο φόρτο. Άλλο σταθερό κομμάτι σκοραρίσματος ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Δηλαδή τώρα ξύπνησε το ζώο μέσα στο τζάλμα από τότε που του είπαν ότι θα φύγει, έβαλε 3 γκολ σε 2 παιχνίδια. Έβγαλε μια αντίδραση. Έβγαλε μια αντίδραση, του βγήκαν και φάσεις. Ήταν και τυχερός. Ο Πέλκας και αυτός μία στις δύο κάτι κάνει, αλλά εκτός έδρας και αυτός δεν είναι σταθερά. Ο Βιερίνια παίζει πίσω. Γκολ έχει μόνο από πέναλτι φέτος. Ένας Μακ που αναζητείτε. Ο Μακ τον ψάχνουμε.
Ο Λιμνιός δεν βγαίνει στον γκολ καλά. Έχει άλλα στοιχεία πολύ καλά. Στον γκολ δεν βγαίνει. Θέλει προσπάθεια και δουλειά σε αυτό. Ο Ελκατούρη δεν βγήκε στον γκολ όσο έπαιζε. Ο Μπίσεσβαρ δεν έχει με ευκολία τον γκολ. Και φτάνουμε στον Μπρίγιοβιτς που το έχει εντός έδρας. Εντάξει. Και στον Κουλούρη που δυσκολεύεται πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ αγχωμένος. Δεν του βγαίνει. Και άρα δεν μπορούμε να βασιστούμε στο αν θα του βγει κάποτε ή όχι. Όταν πας για πρωτάθλημα, δεν μπορείς να έχεις το αν στο κεφάλι σου. Για κανέναν λόγο. Για κανέναν λόγο. Το γιατί το μπάτζετ έχει ανέβει τόσο πολύ, το γιατί τέλος πάντων προβληματίζεται και η ιδιοκτησία, γιατί όντως μπαίνει 25 εκατομμύρια μέσα. Επειδή εύκολα τα λέμε όλα. Φέρε αυτόν, φέρε εκείνο, διώξε ναι, αυτόν. Ναι, είναι 25 εκατομμύρια μέσα, 25-26 εκατομμύρια μέσα είναι ο ΠΑΟΚ φέτος. Αν πάρει και φόρ, μπορεί να πάει 27-28. Αν πάρει και το Μολέτο, μπορεί να πάει 29-30. Αλλά η ηγεσία ουσιαστικά θα πρέπει να μάθει να εμπιστεύεται περισσότερο τους ποδοσφαιρανθρώπους και όχι τους wannabe ποδοσφαιρανθρώπους. Αυτή είναι η όλη αλήθεια. Δηλαδή για το άνοιγμα, ναι μεν φταίει η διάθεση της ηγεσίας να βάλει λεφτά, αλλά αυτή η διάθεση θα μπορούσε να κοπάσει και να μετριαστεί με πιο ουσιαστικές κινήσεις και το άνοιγμα να ήταν στα 15 εκατομμύρια. Λέω εγώ τώρα, αν άκουγε ποδοσφαιρανθρώπους και αν είχε στήσει μια δομή εταιρική την ΠΑΕ με ποδοσφαιρανθρώπους. Και μην μου πει κανείς πού θα τους βρει, να τους βρει. Υπάρχουν ποδοσφαιρανθρώποι. Και υπάρχουν και ποδοσφαιρανθρώποι που νιώθουν από ΠΑΟΚ και ποδοσφαιρανθρώποι που μπορούν να έρθουν από αλλού και να χαίρονται που είναι στον ΠΑΟΚ. Και πρέπει να γίνει ένα γκρουπ ποδοσφαιρανθρώπων που σίγουρα θα είναι σε θέση να προστατεύσουν τον μεγαλομέτωχο από κοροϊδίστικες επενδύσεις και το κλαμπ από λάθος επιλογές οι οποίες δεν του δίνουν και αγωνιστική σταθερότητα. Αυτά εν ολίγης, καλά τα λέω. Τα λες πάρα πολύ καλά. Τώρα που είπες για το θέμα αύξηση, του φόρ με 200% αύξηση, τι μπορώ να πω εξάλλου. Ναι. Λοιπόν, τώρα που είπες για το θέμα του φόρ, να πούμε για τον Πρίγιοβιτς τι έγινε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Έχει και αυτό την σημασία. Ναι, του. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι συνέβη πίσω από τις... Μπορεί να έρθει τώρα 15%. 15%, έχουμε εμείς τα ποσοστά. Άκου να το πω εγώ που τα θυμάμαι από την αρχή. Βεβαίως. Προχθές το βράδυ βγαίνει μια διαρροή από τον ΠΑΟΚ, από ποιον δεν ξέρω. Κάποιον θα βόλευε να βγει αυτή η διαρροή, ότι η πρόταση της ΔΕΝ είναι 4,5 εκατομμύρια. Ναι. 4,5 εκατομμύρια μου φαίνεται με ένα παράξενο, όταν το σκέφτομαι, ΡΕΝ, 4,5 και τα λοιπά και τα λοιπά. Έρχεται η ΛΕΚΙΠ το πρωί, όχι τα νέα της Τρίγλιας της Γαλλίας, το Τρίγλια.fr. Εντάξει, βγαίνει η ΛΕΚΙΠ, η οποία γράφει ότι η πρόταση της ΡΕΝ στον ΠΑΟΚ είναι 2,5 εκατομμύρια. Λογικό, λέω μέσα μου. Έρχεται μετά η ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ ότι δεν ισχύουν αυτά τα ούτε καν το 2,5 είναι 2,25 και όχι καν πρόταση. Μεσάζοντας στο μιλητό λέει ότι η ΡΕΝ δίνει 2,25. Επιβεβαιώνεται η πρόταση της ΡΕΝ των Γάλλων πιο αργά από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ με επίσημη διαρροή. Ότι προσέγγιση, έγινε προσέγγιση στα 2,25 εκατομμύρια ευρώ για τον Μπρίγιοβιτς. Κάτω από το 1 τέταρτο της ρήτρας. Βγαίνει ένας Γάλλος δημοσιογράφος από το πιο δίκτυο, αυτό καλό δίκτυο. Ναι, από ένα δίκτυο της Γαλλίας γνωστό, έγκυρο σχετικά δίκτυο της Γαλλίας. Και λέει ότι ο Πρίγιοβιτς συμφώνησε με τη ΡΕΝ. Ότι υπάρχει συμφωνία και μένει να πιστεί η πλευρά του ΠΑΟΚ. Αυτός δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε ας γράψουμε ότι ο Πρίγιοβιτς συμφώνησε με τη ΡΕΝ. Εγώ επειδή μίλησα μαζί του, επέμενε πάρα πολύ, γιατί του έλεγα, του εξηγούσα το ιστορικό της υπόθεσης, ότι γίνεται αυτό και αυτό και αυτό, ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε τόσα, δεν γίνεται να τον δώσουμε 2,5-2,25. Επέμενε ότι ο ίδιος ο παίκτης μπορεί να μην έχει ιδέα. Ότι το μόνο που απομένει είναι το να συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ. Okay, στα λεφτά αυτά δύσκολο, αλλά υπάρχει μια προδιάθεση από την πλευρά του παίκτη, θετική προς την ΡΕΝ. Εσύ μιλούσες όχι με τον Πρίγιοβιτς. Όχι, με τον δημοσιογράφο. Για να, έτσι, να βολιδοσκοπήσω κι εγώ από πού προέρχονται αυτές οι πληροφορίες και πώς προκύπτει η συμφωνία. Ότι η ΡΕΝ έχει προσεγγίσει τον παίκτη σύμφωνα με τον δημοσιογράφο ο οποίος έγραψε το σχετικό θέμα και ότι υπάρχει μια θετική προδιάθεση του ποδοσφαιριστή για το γαλλικό πρωτάθλημα, για την ΡΕΝ. Βεβαίως το ποσό συμφώνησε και αυτός ότι προφανώς και δεν μπορεί να ικανοποιεί τον ΠΑΟΚ, εξηγώντας του και για ποια ακριβώς νούμερα μιλάμε.
πόσα παίρνει ο Πρίγιοβιτς, πόσα τον απέκτησε μετά από ένα χρόνο που έχει δώσει αυτά τα γκολ. Σε τι φάση είναι ο ΠΑΟΚ, ότι ψάχνει το πρωτάθλημα μετά από 33 χρόνια, είναι στον ένα βαθμό κουλουπού κουλουπού. Το αντιλήφθηκε και ο άνθρωπος και μου λέει: ναι, δεν γίνεται σε αυτά τα χρήματα, αλλά ήρθε και η επίσημη. Μου λέει ότι λογικά η Ρεν θα επανέλθει, γιατί έτσι το κλείσαμε σαν κουβέντα. Κατά 2.25 πόσα να πάει. Λέω αν επανέλθει, εδώ είμαστε να τα το ξανασυζητήσουμε. Εγώ λέω το θέμα. Λοιπόν ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ο μάνατζερ του παίκτη να πήγε να κάνει κουβέντα με τη Ρεν. Αυτό που δεν κάναμε εμείς με το Μολέδο δηλαδή. Μα και οι Ισπανοί το ανέφεραν ότι έγιναν επαφές με τους εκπροσώπους του παίκτη. Ωραία. Λογικό και είναι. Πάμε στο διατάφτα. Και πάμε στο διατάφτα. Βγαίνει μετά ο Σαββίδης ο Γιώργος και λέει: τι είναι αυτά, what is this? Θέλω λεπτομέρειες να μάθω κι εγώ. Να μάθω κι εγώ καμιά λεπτομέρεια, ναι. Εντάξει, ειρωνικά το λέει αυτό. Και μετά ο ΠΑΟΚ βγάζει μια διαρροή που λέει ότι ο παίκτης δεν πωλείται. Πόσο μάλλον, συμπληρώνει, για να καβατζωθεί βέβαια ο Κυριάκος, γιατί είναι και παλιά. Πόσο μάλλον στο 1/4 της λίτρας. Οπότε δεν μπαίνουμε καν σε αυτή τη διαδικασία να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε. Απλά για ακόμη μία φορά σημειώνουμε ότι ο παίκτης δεν πωλείται, αστερίσκος, οι αστερίσκοι πάντα παίζουν τον ρόλο τους σε όλα τα έγγραφα και σε όλες τις υποθέσεις, με αυτά τα χρήματα. Ωραία, τώρα αν έρθει αύριο μια πρόταση στα 15, ελάτε εδώ να καθίσουμε λίγο να δούμε πώς έχουν τα γράμματα. Ας έρθει πρώτα στα 6 και βλέπουμε τα 15. Σου λέω, εγώ τώρα βάζω ναι. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματά μας. Επειδή υπάρχει και η υπόθεση του Βράνιες που αναφέραμε πριν, ο οποίος δεν πήγε καν στην προπόνηση της ΑΕΚ. Σαν να το περίμεναν οι ρεπόρτερ, έτσι που έχουν λίγο ψυχαναμιστεί, γιατί το είδα και σήμερα σε πρωτοσέλιδο ότι στο ρεπό του ήταν άφαντος, στο ρεπό που τους είχε δώσει η ομάδα ήταν άφαντος, τώρα αν έκανα κανένα ταξιδάκι εδώ εκείνα στο Μιλητό να τα πει από κοντά δεν ξέρουμε, ήταν άφαντος στο ρεπό του και υπάρχει ενδεχόμενο, έλεγαν οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, έγραφαν τις προηγούμενες μέρες τουλάχιστον, να μην εμφανιστεί στην προπόνηση. Και τελικά δεν πήγε στην προπόνηση. Θέμα σοβαρό για την ΑΕΚ βεβαίως. Για τον Βράνιες, ο οποίος φαίνεται ότι τα σπάει οικονομικά με την ΑΕΚ, ζητώντας τα χρήματα, τα οποία χρήματα δύσκολο να τα πάρει, έτσι. Ένας φίλος εδώ ρωτάει, Σταύρο, μετά τον Μολέδο, ποια είναι η πρόβλεψή σου για τον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ? Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δώσει κανένα παιχνίδι, που θυμάμαι εγώ. Αν είναι αυτό το ερωτηματικό του. Ναι, λογικά το πάει εκεί στο παιχνίδι, στο μεταξύ μας παιχνίδι, στη Λεωφόρο. Παναθηναϊκός σε αυτά τα θέματα είναι πολύ σκληρός. Εγώ θυμάμαι πολλά παιχνίδια που περιμέναμε να κάνει την Γκέντα και δεν την έκανε. Για να τα λέμε όλα, να λέμε τα στραβά, να λέμε και τα καλά. Να είμαστε δίκαιοι. Το σημαντικότερο πράγμα είναι να είμαστε δίκαιοι. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί που θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν ένα θέμα και να ρισβερίσει μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού εις βάρος του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, ας κοιτάξουν λίγο τι έχει κάνει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού μέχρι πρότινος, που ακόμα είναι και τυπικά με τον Ολυμπιακό και την Κολοτούμπα που έχει κάνει, και μετά ας έρθουν να μας κουνήσουν το δάχτυλο. Αλλά ποδοσφαιρικά, όσο τουλάχιστον είναι ο Ζουνίδης εκεί, δεν πιστεύω ότι θα κάτσει να μπει σε μια διαδικασία τέτοια. Θα πεις πάλι τους χορηγούς. Βεβαίως, και υπάρχουν και μηνύματα κάτω από την φωτογραφία μας. Βεβαίως. Θα μιλήσουμε για τα μηνύματα. Υπάρχουν δικά σας μηνύματα τα οποία δεν έχουμε διαβάσει. ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπρο 107,4 η σελίδα μας στο Facebook. Προσωρινά η επικοινωνία μας θα γίνεται εκεί. Και βεβαίως μπάσκετ, πολύ μπάσκετ έχουμε. Όλες οι λεπτομέρειες της νίκης του Δικεφάλου επί της Σαλόν. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Χορηγή δεύτερης ώρας, πάμε γρήγορα για να κάνουμε και τη συνέντευξη που οφείλουμε να κάνουμε για το τεράστιο τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Και πάμε πρώτα στον Νίκο Μοσχοβίτη. Νίκο. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, ρε φίλε, μίλα μου για σένα λίγο. Όλα καλά. Όλα καλά. Και από υγεία και από. Εντάξει, τα ξεπεράσαμε τα θέματά μας. Τα θέματα τα ξεπεράσει και η ομάδα μπάσκετ από ό,τι είδαμε χθες. Παρά την απουσία του Μαργαρίτη. Τα έχει ξεπεράσει εδώ και καιρό. Απλά χθες. Όχι. Χθες είχε δύο απουσίες, φίλε, πάρα πολύ σημαντικές σε ένα παιχνίδι. Έτσι. Στην κόψη του ξηραφιού. Γιατί κακά τα ψέματα, λέγαμε και τα στατιστικά πριν το παιχνίδι, ότι δύο ομάδες ήταν ίδιες σε όλους τους τομείς. Σε όλους. Ναι. Και ναι. Η Σαλόν πρέπει να ομολογήσω, έτσι όπως την είδα, ότι είναι πιο αθλητική ομάδα από εμάς. Ναι, και χθες ήταν και σε μέρα επιθετική, γιατί έβαλε 14 τρίποντα, θυμάμαι καλά. Και 14 τρίποντα, ρε φίλε, και τα 12 τουλάχιστον σε άμυνα πάνω. Πώς γίνεται, ναι, αυτό. Τα 10 με 12 ήταν με παίχτη κρεμασμένο, αλλά τι να κάνεις. Και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά πάω κατάφερε πάλι να κερδίσει.
Ο ΠΑΟΚ, κατάφερε για αν να είχε, κερδίσει και να βάλει 90 πόντους. Μάλλον η Σαλόν. Ο ΠΑΟΚ πήγε το σκορ εκεί που έπρεπε για να πάρει τη διαφορά. Δηλαδή η μοναδική ελπίδα, έτσι όπως το βλέπω εγώ, ωραία, να πάρει την διαφορά του πρώτου αγώνα τους 15 πόντους είναι να πάει στην επίθεση στους 90. Ναι. Αυτό που έμελε να κάνει είναι να πάει την άμυνα σε 75. Εγώ νομίζω το έκανε. Ναι, ότι ναι, δεν διαφωνώ. Δηλαδή, δεν ήταν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ που στέρισε τη διαφορά. Είναι τα κρεμασμένα σου τη Σαλόν, που είναι πάρα πολλά. Ναι, ναι. Το έκανε τυπικά, ωραία, αξιωτική, γιατί βάλανε κάποια μεγάλα σουτ λόγω της ατομικής ποιότητας που μπορεί να διαθέτουν οι Γάλλοι. Εντάξει. Μπορεί, είπαμε, να μην τα πηγαίνουν καλά φέτος στη Γαλλία, αλλά είναι μια ομάδα που από το περσινό ρόστερ που πήρε το πρωτάθλημα στη Γαλλία, το μισό από αυτούς που έπαιζε χθες ήταν και πέρσι. Μπορεί κάποιος βλέποντας το παιχνίδι να βλέπει μια ομάδα που κάποιες φορές στην επίθεση ουσιαστικά δεν είχε στόχευση, αλλά επειδή έχει πολύ ατομικό ταλέντο, το παιχνίδι το πήγαινε εκεί, στα δύο ενός, στα μακρινά σουτ. Δεν γίνονταν να βάλει όλα, είναι η αλήθεια. Έφερε 14 τρίποντα, αλλά πάω και είχε πάλι τις απαντήσεις και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή από παιχνίδι σε παιχνίδι, ακόμα και με όποιο δικό του θέμα που να προκύπτει για τον ΠΑΟ, πλέον μπορεί να βρίσκει λύσεις. Και για μένα... Βάλε μια ανατελεία. Βάλε μια ανατελεία και συγγνώμη που σε διακόπτω. Για να καλησπέρισουμε και τον assistant coach του Μπασκετικού ΠΑΟΚ, τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Κώστα, καλησπέρα από τα στούντια του Λίμπερο 14,4. Καλησπέρα, Κώστα. Αυτό που συζητάμε με τον Νίκο Μοσχοβίτη είναι το πολύ απλό πράγμα. Ότι ο ΠΑΟΚ χθες στην επίθεση πέτυχε τους πόντους που χρειαζόταν για να πάρει τη διαφορά του πρώτου αγώνα, να έχει την ισοβαθμία δηλαδή. Και ότι στην άμυνα πάλι έκανε αυτό που έπρεπε, θα μπορούσε δηλαδή να αφήσει στους 75 πόντους της Σαλόν. Απλά πλήρωσε τα πολλά τρίποντα που δέχτηκε πάνω σε άμυνα κιόλας στο διάστημα του αγώνα σε ολόκληρο. Είναι έτσι ή δεν είναι? Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ευτυχές γεγονός για μας χθες ήταν ότι ακόμα και όταν έβαλε μεγάλα σουτ η Σαλόν δεν σπάσαμε. Είχαμε ένα συγκεκριμένο πλάνο αγωνιστικό και επιθετικό και αμυντικό και καταφέραμε έτσι να ουσιαστικά να πάρουμε μια νίκη η οποία ήταν υπερπολίτιμη για τη συνέχεια και θεωρώ ότι με τον τρόπο που παίξαμε ήταν μια πολύ επαγγελματική νίκη. Θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ πλέον έχει και την ψυχολογία που προέρχεται από την πίστη σε αυτό που παίζει να ανατρέπει και παιχνίδια τέτοιου επίπεδου? Γιατί κακά τα ψέματα, Σαλόν είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα από τα αθλήτρια Γαλλίας που της βγήκανε μεγάλα σουτ, που ξέρουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στην ψυχολογία ενός αγώνα. Ο ΠΑΟΚ πλέον έχει τόσο πίστη στο πλάνο του που μπορεί και ανταπεξέρχεται ακόμα και σε τέτοιες βάδιες? Κακά τα ψέματα. Οι νίκες δίνουν αυτοπεποίθηση μεγάλη στους παίκτες κυρίως. Και... αυτό βοηθάει, το ότι έχουμε ένα σερί στα τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι σε αυτό το μήκος κύματος έτσι είναι όλα τα παιδιά. Έχουν πίστη στο πλάνο, έχουν πίστη στις δυνατότητές τους και όταν έρχονται και δύσκολες στιγμές μέσα στο παιχνίδι φαίνεται ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Νομίζω ότι έχουμε ποιότητα και χαρακτηριστικά παικτών που μπορούν να το κάνουν αυτό. Αν και χθες είχαμε δύο απουσίες, που ο Βαγγέλης πέρα από την παρουσία της στην ομάδα και αυτό που είναι, για το συγκεκριμένο παιχνίδι χθες τα χαρακτηριστικά που είχε θα μας βοηθούσαν πάρα πολύ να ξεκλειδώσουμε κάποια πράγματα σε σχέση με αυτόν τον αγώνα, αλλά παρόλη την απουσία και του Αντώνη και του Βαγγέλη καταφέραμε πάλι να είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και πριν. Τι άλλαξε ουσιαστικά η απουσία του Μαργαρίτη και του Κόνια, γιατί προετοιμαζόταν και το παιχνίδι πριν οριστικοποιηθούν αυτές οι απουσίες, έτσι δεν είναι? Ναι, άλλαξε αρκετά πράγματα. Ο Βαγγέλης για μένα στην άμυνα είναι από τους κορυφαίους αμυντικούς στο πρωτάθλημα και γενικά έχει απίστευτα στοιχεία που μπορεί να μην φαίνονται, να μην αποτυπώνται σε καμιά στατιστική, αλλά αυτό που προσδίδει στην ομάδα τη γεμίζει, έχει συνοχή με τον Βαγγέλη, αλλά και από την άλλη επιθετικά σε συγκεκριμένων τύπων άμυνες, όταν παίζουν οι αντίπαλες ομάδες, είναι αυτός που μπορεί να διαβάσει το παιχνίδι και να μας δώσει στοιχεία πολύ, πολύ εύκολα και πολύ ξεκάθαρες αποφάσεις στην επίθεση. Ωραία. Νίκο, σειρά σου.
Κώστα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι, βλέποντας εσύ τα παιχνίδια το τελευταίο καιρό. Το είπες και εσύ πριν ότι παρά τα πολλά τρίποτα των Γάλλων, χθες η ομάδα δεν έσπασε όπως είπες χαρακτηριστικά. Αυτό το καλό διάβασμα από παιχνίδι σε παιχνίδι ανάλογα με τον αντίπαλο βγαίνει γιατί πλέον η ομάδα έχει βρει τη χημεία της, έχει βρει ο καθένας το ρόλο του, βγαίνει γιατί έχει καλύτερη ψυχολογία από τις συνεχόμενες νίκες. Στο ρωτάω γιατί χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, με τη Σαλόν, στο ξεκίνημα, ας πούμε, η ομάδα είχε ένα θέμα στην αντιμετώπιση του πηγαίνοντος. Έβγαινε ο ψηλός πολύ δυνατά, έγιναν 2-3 λάθη, έγιναν κάποιοι ενδιασμοί, το αντιμετώπισε μετά. Στην πρώτη περίοδο είχε θέμα στο rebound, από ένα σημείο και μετά το έφερε στα ίσα και αυτό. Πώς βγαίνει αυτή η αντίδραση από παιχνίδι σε παιχνίδι και με αντίπαλο και με αντίπαλο? Θεωρώ ότι με το πέρας του χρόνου έχουμε αυτοματοποιήσει κάποια πράγματα αναφορικά με την επίθεση και στην άμυνα βέβαια και είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε κάθε τι που βλέπουμε ως προβληματισμό από την αντίπαλη ομάδα. Υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια για κάθε περίπτωση. Ο coach είναι πολύ ευπροσάρμοστος και μπορεί διαβάζοντας το παιχνίδι να προσαρμόζει τα σενάρια που θέλουμε να εφαρμόσουμε και ακριβώς έχοντας και τους παίκτες αυτούς που έχουμε με την ποιότητα που θεωρώ ότι υπάρχει στους παίκτες πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πιστώνεται στην λειτουργία της ομάδας, το πόσο εύκολα ή δύσκολα τέλος πάντων μπορούμε να προσαρμοζόμαστε σε συνθήκες και να τις ξεπερνάμε. Μας έλεγε ο Χρυσοκόπουλος εδώ μαζί με τον Πανιόνιο ότι η ομάδα έχει τέτοια ποιότητα στο ρόστερ της που οποιοδήποτε κενό μπορεί να υπάρξει στην επίθεση μπορεί να το καλύψει. Και στο επόμενο παιχνίδι που ήταν το χθεσινό έβαλε 90 πόντους και είχε δύο έτσι σημαντικές απουσίες. Είναι όντως το επίπεδο του ρόστερ τόσο καλό? Εσύ πώς το βλέπεις που, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, τον Πάγκο τον έχει ζήσει και ως παίκτης, τώρα το ζήσεις ως προπονητής από μια άλλη σκοπιά, είναι όντως έτσι το επίπεδο της ομάδας αυτή τη στιγμή? Νομίζω ότι επειδή μιλάω αρκετά για τα χαρακτηριστικά των παικτών, είναι τέτοια ούτως ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται. Μπορούμε να παίρνουμε πράγματα, θεωρώ, στο έπακρο από παιδιά, από συγκεκριμένους παίκτες. Να μην αναφέρω ονόματα τώρα, δεν έχει να κάνει, αλλά όλα αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα, γιατί η πρώτη κυρίως είναι το πάθος, η προσήλωση και η ένταση που δείχνουν τα παιδιά σε κάθε αγώνα, τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό και θεωρώ ότι είναι προαπαιτούμενο για όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν προσέξατε και ένα βιντεάκι που ανέβασε η ΚΑΕ πριν κάνα δύο μέρες μετά το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, το πώς παλεύουμε για κάθε μπάλα, το πώς είμαστε εκεί συνεπείς και με σύνεση, πιστεύω ότι όλα αυτά μαζί είναι σε πρώτη μοίρα και από εκεί και πέρα έρχονται και όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες του κάθε αγώνα. Για την Ευρώπη τι σημαίνει χθες η νίκη, πώς το φιλοσοφείτε πλέον το πράγμα? Στην Ευρώπη ήταν πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα όταν ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος. Έπρεπε να κάνουμε κάποιες νίκες, κάναμε μια μεγάλη νίκη στην Καζιαντέπ, τα δύο συνεχόμενα που είχαμε μέσα στην έδρα μας, τη Σαλόν και την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι όπως φαίνεται το πράγμα πιθανόν θα κριθεί η πρόκριση στη Βένσπλης, αλλά μέχρι τότε έχουμε να κάνουμε και ένα ταξίδι στην Τενερίφη, έχουμε παιχνίδια να παίξουμε και με την Νεπτούνας. Αυτή τη στιγμή στην συγκυρία έτσι που είμαστε, στην αγωνιστική, δεν θεωρώ ότι μπορούμε να φοβόμαστε από κάτι. Είμαστε σε καλό δρόμο. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να προκριθούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μάλιστα. Επειδή είχαμε και μια πρόσφατη προσθήκη στο ρόστερ και αναφέρομαι στον Τζάκσον, πλέον μπορούμε να πούμε ότι έχει προσαρμοστεί 100% ή να περιμένουμε και άλλα πράγματα από αυτό, και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και βέβαια συνοχής με την ομάδα? Από τον Τζάκσον, καταρχήν είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι από τον τρόπο που ενσωματώθηκε στην ομάδα τόσο γρήγορα. Είδατε χθες ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν αγωνίστηκε, γιατί ήταν τέτοια τα στοιχεία της Σαλόν που θα έπρεπε να παίξουμε ένα διαφορετικό τρόπο, αλλά το παιδί είναι εκεί, όποτε μπαίνει, μας δίνει πράγματα.
μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο για την επίθεσή μας, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Πιστεύω ότι ανά πάση στιγμή είναι έτοιμος, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, να βοηθήσουν σε οποιαδήποτε συνθήκη. Άρα έχει βρεθεί ο ρόλος του, να μην περιμένουμε δηλαδή κάτι συγκλονιστικά παραπάνω από αυτόν. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά έχουν ρόλο και τον έχουν κατανοήσει, τον έχουν αποδεχτεί και λειτουργούν με βάση αυτόν. Νίκο. Εντάξει, εγώ θέλω λίγο και ένα σχόλιο για τη συνέχεια. Το ανέφερε και ο ίδιος ο Κώστας. Έχει τώρα μπροστά ένα παιχνίδι στη Λάρισα, ο ΠΑΟΚ με το Φάρο. Μετά έχει μια εβδομάδα, βασικά η εβδομάδα που έρχεται είναι αρκετά απαιτητική, γιατί έχει και δύσκολα ταξίδια. Έχει μετά Τενερίφη, έχει Προμηθέα. Πώς βλέπει αυτή τη συνέχεια που έχει μπροστά στα επόμενα παιχνίδια? Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε τρία συνεχόμενα εκτός. Ξεκινώντας από τη Λάρισα, είμαστε τέτοια ομάδα, θεωρώ, που δεν μπορούμε να μην πηγαίνουμε σε αγώνα 100% συγκεντρωμένοι. Γιατί οι απαιτήσεις των παιχνιδιών και οι απαιτήσεις και του coach για συγκεκριμένα παιχνίδια είναι πολύ χαρακτηριστικά. Πρέπει να έχουμε ένα πλάνο, πρέπει να πηγαίνουμε με βάση αυτό. Έχει αποδειχθεί και στις προηγούμενες αγώνες και παλιότερα ότι όταν ξεφεύγουμε από κάποια πράγματα ή θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, έχουμε προβλήματα. Οπότε είναι αναγκαία η 100% συγκέντρωση των παικτών και ουσιαστικά θα πρέπει να ξεπερνάμε και τις δυσκολίες με τραυματισμούς, με συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι κάτι που τα παιδιά ζουν με αυτό και πιστεύω ότι και αυτά τα τρία συνεχόμενα εκτός που θα έχουμε θα είμαστε πάλι έτσι όπως πρέπει, ούτως ώστε να συνεχίσουμε αυτό το καλό σερί που έχουμε για τις εμφανίσεις και για τις νίκες μας. Κώστα, θέλω ένα γενικό σχόλιο, γιατί για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντική η σεζόν φετινή, γιατί σε όλους τους μηχανισμούς το να φεύγει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι για 8 χρόνια σε μια ομάδα και να αλλάζει τέλος πάντων το ύφος της, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ υπάρχει το ενδεχόμενο λάθος. Πώς βλέπεις ότι πάει αυτή η μετάβαση από την εποχή του Σούλτου Μαρκόπουλου που προσέφερε τόσα στον ΠΑΟΚ στην επόμενη εποχή που ηγείται αυτή τη στιγμή ο Ηλίας Παπαθεοδόρου? Ναι, ένα γενικό σχόλιο να πω. Απλά θεωρώ ότι ίσως κάποιοι βιαστήκαν να κρίνουν για το τι ακριβώς θέλει να κάνει πλέον το κλαμπ σε σχέση με το μέλλον και την συνέχεια. Έτσι όπως ζω την ομάδα και έτσι όπως λειτουργούμε καθημερινά, θεωρούσα απίθανο να μην βγει όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται με τόσο μεγάλη έτσι συνέπεια από την αρχή του καλοκαιριού, από την προετοιμασία. Θεωρούσα απίθανο να μην βγει όλο αυτό. Ευτυχώς υπήρξαν κραδασμοί, υπήρξαν θέματα με ήττες στην αρχή, αλλά υπήρξε πίστη, στήριξη σε όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα παιδιά, σε οποιονδήποτε υπάρχει μέσα στο κλαμπ, και πιστεύω ότι αυτό σιγά σιγά φαίνεται και παραέξω, ότι αυτή η ομάδα βγάζει μια υγεία και αγωνιστική και εξωαγωνιστική. Οκ, okay, από μένα Κώστα, είμαι καλυμμένος 100%, δεν ξέρω Νίκος άμα... Μην τον κλείσουμε τώρα, γιατί εγώ δεν μπορώ να το σκέφτω μόνο με το κουστούμι. Έχει All-Star Game τώρα και έχει ένα παιχνίδι παλεμάχων, θα πάει. Θα πάσχω. Εδώ πάει ο Γιαννούλης, ρε φίλε, εδώ πάει ο Γιαννούλης, το σκάνδαλο του αιώνα. Ο Γιαννούλης, ναι, θα πρέπει να πάω κι εγώ, αν πάει ο Γιάννης, ναι. Μιλάμε για σκάνδαλο τώρα πραγματικά, ο οποίος συνεχίζει να λέει ότι είναι ο κορυφαίος Έλληνας ψηλός στην ενεργία. Δηλαδή, μας έχει ανακτήσει όλους. Η Βίλη Ρόδη έχει για το πείδημα. Τα έπρεπε να το αποδείξει στο Star. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Συνεχίστε έτσι. Σας αγαπάμε και το ξέρετε. Να είσαι καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Κώστας Καραλαμπίδης. Assistant coach του Ηλία Παπαθεοδόρου, άνθρωπος του ΠΑΟΚ, του team πλέον, αλλά και σαν παίκτης και σαν προπονητής τώρα και σαν μπασκετάνθρωπος. Πολύ σημαντικός άνθρωπος για τον ΠΑΟΚ. Νίκο, είσαι εδώ ακόμα? Νομίζω το πιο σημαντικό που είπε, επειδή τύχαινε έτσι το ξεκίνημα της σεζόν να κάνουμε και κάποιες κουβέντες σε περιθώρια έτσι media tape, προπονήσεων και όλα αυτά, και με τον Κώστα τον Χαραλαμπίδη, είναι σημαντικό ότι ο ίδιος το έλεγε από τότε, ότι και όταν ήταν τα στραβά, στο ξεκίνημα ότι δεν γίνεται. Κάποια στιγμή αυτό το ρόστερ θα παίξει με βάση την ποιότητα που διαθέτει και τώρα το βλέπουμε. Δεν πειράζει. Όλα και τα στραβά για καλό γίνονται. Δεν πειράζει. Ναι. Αυτά είναι. Πάμε λίγο. Νίκο, σε ευχαριστώ.
Ήρθε η Ελένη να πει τους χορηγούς και τους λέει αισθησιακά, δεν μπορούσε να είναι στο στούντιο για κάποιο λόγο. Τρώει τον ανανά, ένα φρούτο το οποίο το τρώμε για να βελτιωθεί η γεύση στο σπέρμα. Απόλαυσα την κουβέντα σας αλλά, έξω. Ε? Απόλαυσα την κουβέντα σας έξω. Α. Φοβερός ο αρχηγός. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Έβγαλες το ψωμί σου και σήμερα. Να περιμένουμε κάτι στην απογευματινή στο Basket City με το Μορελί. Δεν θα περιμένουμε. Κόπηκε κιόλας. Τι έχει, κατουριότανε. Πες χορηγούς, μωρί. Πού είναι, εδώ είμαστε. Λοιπόν, να πάρω θέση κι εγώ, αφού ήμουνα έξω κατόπιν επιθυμίας του Νίκου Μοσχοβίτη για ευνόητους λόγους. Πάμε στο διάλειμμα για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πού ήσουν να συνέδριψε με τον Κώστα Καραραμπίδη? Ήμουν ακριβώς απ' έξω. Γιατί ήσουν απ' έξω? Γιατί κάποιος το ζήτησε. Γιατί ήσουν απ' έξω? Ψάξου στα στελέχη σου. Γιατί ήσουν απ' έξω? Γιατί ήμουν απ' έξω. Δεν ξέρω, για να κάνετε μπασκετική κουβέντα. Ωραία, εγώ δεν έχω πει ότι είμαι μπασκετική, ποδοσφαιρική. Το λέω και το δηλώνω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υφίσταμε τέτοιο bullying. Με τον Κώστα Καραραμπίδη. Απεριόριστη αδυναμία και αγάπη. Απεριόριστη. Απεριόριστη. Πάντα αρχηγός της καρδιάς μας, αυτό είπα και πριν. Η συνέντευξη με τον αρχηγό. Μάλιστα. Λοιπόν, χρωστάμε μερικά μηνύματα. Λάκησες. Λάκησα. Λάκησες. Αυτή είναι η λέξη. Μάλιστα. Δεν του μεταφέρατε όμως την αγάπη μου στον αέρα. Το γνωρίζει. Το κατάλαβε από την εξαφάνισή σου του στούντιο. Για λέγε. Το γνωρίζει ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάκριση του Δημήτρη Πέλκα. Ανάκριση εντός εισαγωγικών στο Twitter. Πραγματικά, δηλαδή, άμα γίνει ανάκριση του Δημήτρη Πέλκα, θα δώσει 9 γενιές ανθρώπων πίσω. Για λέγε. Έχεις πει κάτι πάρα πολύ ωραίο και το κράτησα. Τα παιδάκια στα interview kids και αυτό που γίνεται μέσα στο Twitter πιο συχνά έχουν τη δυνατότητα για συνέντευξη. Εννοείται, με τους ποδοσφαιριστές. Εμένα δεν με αφήνουν να πλησιάσω. Παρά εμείς. Ναι, εμένα δεν με αφήνουν να πλησιάσω πλέον. Και τέλος πάντων, τώρα μέσω Twitter. Καλύτερα, με κούρασαν. Μέσω Twitter γίνεται η ανάκριση του Δημήτρη Πέλκα με hashtag AskPelkas. Έχετε στείλει όλοι εσείς τις δικές σας απορίες και τα δικά σας ερωτήματα. Έχει πάρει θέση ο Δημήτρης. Τελείωσε και η πρωινή προπόνηση μπροστά στον υπολογιστή. Ένα και απαντάει. Ask Bricks, πότε θα γίνει. Θέλω ένα Ask Bricks. Πώς είναι η ζωή, πρώτα απ' όλα ο Ζέλικο Μπρίκετς. Τι θα ρωτούσες? Ο Ζέλικο Μπρίκετς για μένα είναι ο άνθρωπος πρότυπο. Ναι. Δηλαδή, τον φώναξαν εδώ να είναι στο ρόστερ της ομάδας. Του δίνουν ένα πολύ σεβαστό ποσό. Έσπευσαν να τον υπογράψουν για 3 χρόνια. Και η μόνη του δουλειά είναι να πηγαίνει στη μεσύμβρια. Η ερώτηση στο Ask Μπρίκετς τι θα ήταν? Πώς είσαι, ναι. Πώς αισθάνεσαι που βρήκες τέτοιους στη ζωή σου. Ναι, ναι, ναι. Γιατί... Και πώς γεμίζεις το χρόνο σου καθημερινά. Ποια είναι η αντίδρασή σου όταν σου λένε λύση στο συμβόλαιο? Ξεκαρδίζεσαι, παθαίνει το σηκώτη σου από τα γέλια, πηγαίνεις στο γιατρό μετά γιατί και ξέρω ένα εγώ. Ask Levec δεν θα ήταν ωραίο? Το Ask Levec είναι άλλο. Είναι πιο επιστημονικής φαντασίας. Είναι... Εντάξει, είναι νεφελίμ, πώς λένε, νοχελίμ, πώς λέγονται αυτοί εδώ. Είναι τέτοια φάση. Ναι, πες. Το Ask Levec είναι πιο μετά. Δηλαδή τώρα το Ask Pelkas, εντάξει, θα το διαβάσουμε, θα το δούμε. Ναι, όχι, Ask Brickets θέλω. Θες το πρωτοποριακό. Ask Brickets, πώς είναι η ζωή σου, Δαγών, που βρήκες τέτοιους τύπους μπροστά σου να σε πληρώνουν για να μην κάνεις τίποτα. Ωραία, να δίνουμε και ιδέες στην ΠΑΕΠΟΚ. Γιατί η πραγματική επικοινωνία είναι αυτή. Σε μια χώρα με κρίση, ναι, πάντα χρειάζεται ένα πρότυπο το οποίο θα ταξίνει όλη μέρα τα χέρια του, εντάξει, και θα παίρνει 400 χιλιάρικα το χρόνο. Δεν θα ήταν ένα πρότυπο για την ελληνική κοινωνία? Πλάκα κάνεις. Δουλειές δεν υπάρχουν. Εντάξει. Δεν είναι. Οι μισθοί είναι άστα να πάνε. Και όμως βρέθηκε ένας. Λαμπρό παράδειγμα. Λαμπρό παράδειγμα. Βρέθηκε ένας λοιπόν για να δείξει το δρόμο. Ask Brickets λοιπόν. Μπορούμε να κάνουμε και αίτηση. Εγώ θα κάνω. Θα στείλω ένα mail επίσημο. Στο PAOK FC, Παύλα, παπάκι. Πώς είναι το info PAOK FC? Αυτό είναι το. Info. Αυτό είναι το τέτοιο. PAOK FC. Της επικοινωνίας. Ναι, η Μαριλής που όχι, ξέρει, πρες, λέει... πρες παπάκι, αυτό είναι. Πρες παπάκι, πρες παπάκι FC... Δεν ξέρω αν είναι PAOK FC. Λοιπόν, ετοιμάστε τώρα τις ταυτότητές σας, τα άμκα σας, γιατί τελευταία εισιτήρια θα δώσουμε, έτσι, για να πάτε στο γήπεδο την Κυριακή στις 3 στο μάτς με τον γρήγορος Απόλλωνα Σμύρνης. Κερδίζει. Όχι, να έχετε όμως έτοιμα τα άμκα και τους αριθμούς ταυτότητας. Αλλιώς γιατί θα σας κλείνει η Μαριλής. Ναι. Και λέτε μισό λεπτάκι για να βγάλετε γραμμή. Οι 10 πρώτοι λοιπόν που τα έχετε έτοιμα, καλείτε τώρα 2-87-8-8-8. 2-3-10, υπάρχουν και άλλες εταιρείες.
2-3-10 να έχεις δίκιο, το θεωρώ αυτονόητο. 2-3-10 όπως πολύ σωστά ο 250% αύξηση, αύξηση με διορθώνει. 2-3-10-287-888, οι 10 πρώτοι που θα καλέσετε και θα έχετε έτοιμα τα στοιχεία σας, θα πάρετε εισιτήριο για την Κυριακή και το γήπεδο της Τούμπας. Πάω Καπόλλωνας Σμύρνης. Περνάω στις ερωτήσεις, γιατί έχει διάφορες ερωτήσεις εδώ τις οποίες έχουμε αφήσει. Ναι. Καλησπέρα παιδιά. Δεν είδα σε κανένα μέσο τη σημερινή επίσκεψη για κατάθεση της υπόθεσης Νουρ 1 του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά την προθεσμία που είχε πάρει. Μήπως άλλαξε μέρα, μήπως πιάστηκε κάποιος, εδώ δεν μπορώ να το διαβάσω φίλε, και να είναι της ΕΚΑΠ, οπότε το θέμα είναι σοβαρότερο. Βεβαίως και το θέμα είναι σοβαρότερο, θα υπάρχουν άλλα που θα απασχολούν. Για τον Βαγγέλη Μαρινάκη η ερώτηση σήμερα δεν έχει βγει κάτι, λογικά θα υπάρχει κάποια μετάθεση ημερομηνίας, κάποια αναβολή, θα το δούμε μέσα στην ημέρα για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Σταύρες, έχω παίκτη για το 6, Ελ Καντουρί, καλή υποδοχή μπάλας, καλό κορμί, μακρινή πάσα, καλή κυκλοφορία, λίγο δεν αργός, είναι αρκεί να γρήγορος. Θέλει να παίξει τη θέση, αν δεν θες αυτό. Καλά, στο ελληνικό πρωτάθλημα και με Μαουρίτσιο Ελ Καντουρί παίζω διάδα εκεί, αλλά από τη στιγμή που δεν έχω εξάρι καθαρό. Ο οποίος Ελ Καντουρί χθες προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα. Του... Ξεμπερδέψαμε, τελειώσαμε με τον τραυματισμό. Τέλη του μήνα δεν έτοιμο. Οπότε σιγά σιγά μπαίνει σε αριθμούς προπονήσεων. Ατομικό χθες και για τον Παναγιώτη Γλύκο βεβαίως, ο οποίος και αυτός θα αρχίσει να παίρνει κομμάτια, να συμμετέχει σε κομμάτια της προπόνησης και σιγά σιγά, το έχουμε πει και γι' αυτόν, τέλη Γενάρη είναι η ημερομηνία, οι μέρες που τον τοποθετούν χρονικά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, για να δούμε και τον έμπειρο πορτιέρα να επιστρέφει. Λοιπόν, Σταύρε, deadline υπάρχει από τον ΠΑΟΚ για απάντηση, εννοούν για Μολέδο και Παναθηναϊκό. Τι γιατί εμένα υπάρχει. Μου έχει καρφωθεί ότι ο Αλαφούζος προσπαθεί να μας κάνει να αποσυρθούμε ώστε να κατάληξει αλλού. Εάν υπήρχε αυτό το πράγμα, θα έπρεπε να το έχει καταλάβει ο ΠΑΟΚ στις 28 μέρες που μιλάει. Έτσι δεν είναι. Δεν είμαι στις διαπραγματεύσεις μπροστά. Προφανώς η ερώτηση έχει να κάνει τώρα το ότι πήγε υπόθεση του... στους μεγαλομετόχους. Εκεί θα πήγαινε ούτως ή άλλως. Μήπως πρέπει να είμαστε περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι στον άνθρωπο που λέγεται Γιάννης Αλαφούζος. Μα ήδη εγώ είμαι της άποψης ότι από τη στιγμή που δεν βγαίνει η άκρη πήγαινε αγόρα στο κουρμπέλι να τελειώνουμε. Αυτή της άποψης είμαι εξ αρχής. Χωρίς να μειώνω ποδοσφαιρικά το Μολέδο που το γουστάρω. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει καλημέρα από Γερμανία που έχει σταματήσει να βρέχει. Πρέπει να έχουν επιβδίσει για να λέει έχει σταματήσει να βρέχει. Σταύρο, τι γίνεται με Μολέδο, μήπως μας δουλεύουν? Παιδιά, δεν είμαι μάντης. Αλλά και από τις δύο πλευρές που μιλάμε, μου λένε τελειώνει. Τι να πω εγώ τώρα, να πω κάτι άλλο? Και πείτε τίποτα και για τον Gentleman Jones. Όντως τη χτύπησε την κοπέλα. Αφού είχε τσιλότο στο κεφάλι, τι το έκανε, ψέματα το έκανε. Ναι, δεν είπα ότι τη χτύπησε. Ναι, νόμιζα ότι έπεσε πάνω της εκεί στα πόδια της, στα καλώδια. Αλλά μιλάμε για καλύπτωση της κοπέλας. Είχε τσιρότα πάνω, είχε χτύπημα σοβαρό. Ναι, της έδωσε λουλούδι. Και ο Λάκη όμως, υπότης το αγόρι μας. Και ο Λάκη όμως που πήγε και έπεσε, χώθηκε εκεί στη γωνία. Να σου πω όμως, το λουλούδι που το βρήκε εκεί πέρα. Του το δώσανε φαντάζομαι, ρε Σταύρο, γιατί είναι gentleman ο Λάκη Jones. Και για να κλείσουμε, θα πάω σε μερικές απαντήσεις του Δημήτρη Πέλκα, οι οποίες έχουν έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ο Πέλκας, ο οποίος ανακρίνεται αυτή την ώρα από τους οπαδούς του Δικεφάλου στο Twitter με hashtag AskPelkas. Και πάμε να δούμε μερικές έτσι ερωταπαντήσεις από τον Έλληνα. Δώσε λίγο να μην το ξεχάσω. Ναι, βεβαίως. Μου στείλανε ένα θέμα χθες. Ναι. Υπάρχει μια προσπάθεια να βρεθούν εθελοντές δότες σε μυελού των οστών. Είναι μια απλή διαδικασία και απαιτεί μόνο μερικά δευτερόλεπτα από τον καθένα. Ας είμαστε όλοι εκεί. 5η 18 Ιανουαρίου αύριο, στα καλά καθούμενα στην Πολύχνη, από τις 10 μέχρι τις 2 το πρωί και από τις 5 μέχρι τις 8 το απόγευμα, θα είναι ο Στέφανος εκεί πέρα με τα ωραία βίντεο στο Instagram. 5η 18 Ιανουαρίου αύριο λοιπόν, από τις 10 μέχρι τις 2 και από τις 5 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Παρασκευή 19 Ιανουαρίου στο Νέον, το Μπάμπι. Στο μεταξύ είναι τραγικό, εντάξει, δύο ταβέρνες γίνονται το τέτοιο και στις δύο τρώω. Λες να έχω το 100%.
Σύγχρονο καφενείο των νέων στη Διογένους. Ο Μπάμπης είναι εκεί από το Τσοτήλι. Πολύ καλός φίλος. Διογένους 39. Πάλι η ίδια ώρα από τις 10 μέχρι τις 2 και από τις 5 μέχρι τις 8. Γίνεται προσπάθεια να βρεθεί δότης και για τη φίλη μας τη Γεωργία. Καλή δύναμη σε αυτήν και την οικογένειά της. Καλή δύναμη και όσοι μπορούν να βοηθήσουν. Ναι, να βοηθήσουν όσοι μπορούν. Είναι σημαντική η ενέργεια. Και Σάββατο 20 Ιανουαρίου από τις 7 μέχρι τις 9 στον ΑΣ Ασπής Ευόσμου Ταϊκβοντό, αίθουσα ΕΠΑΛ Ευόσμου. Αυτό είναι στο κλειστό. Δεν ξέρω. ΕΠΑΛ Ευόσμου, τέλος πάντων, μπορείτε να το βρείτε με μια αναζήτηση. Από τις 7 μέχρι τις 9 θα γίνει τη διαδικασία αυτή. Για πληροφορίες στο 24610 4575 και 6977 3375 61. Είναι μια πολύ ωραία κίνηση. Πρέπει να βοηθηθούν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Είναι εύκολη διαδικασία για όλους. Καλό θα ήταν να συμβάλλετε σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Και πάω στον Πέλκα λοιπόν. Πέλκα, θέλουμε το double του γραφή ένας. Και εγώ το θέλω σαν τρελός. Πώς σχολιάζεις, Δημήτρη, τη μεταγραφή του επίσης νεαρού Μαυροπάνου στην Arsenal? Επιθυμείς κάτι αντίστοιχο για τον εαυτό σου? Η ερώτηση προς τον Δημήτρη Πέλκα, με τον ίδιο να απαντά: ήταν κάτι πολύ όμορφο. Χαίρομαι πολύ που επιτέλους οι μεγάλες ομάδες κοιτάνε και το δικό μας πρωτάθλημα. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης και ελπίζω να έχει ανάλογη συνέχεια. Ποιος δεν θέλει να πάει σε μία από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη? Τώρα όμως, μόνο ΠΑΟΚ. Έχει και κορυφαία, ρε Πέλκα, η Arsenal. Κορυφαία, κορυφαία σε μέτρο σύγκρισης. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και άλλες κορυφαίες στο νησί. Έτσι, στο Λονδίνο ειδικά, και αν υπάρχουν άλλες κορυφαίες. Η ερώτηση είναι: το τι είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ εκτός από παίκτης του, αυτό σου δίνει έξτρα κίνητρο ή σε αγχώνει η διάθεση του να δώσεις κάτι παραπάνω? Παλιά με άγχωνε, είναι η αλήθεια, αλλά τώρα έχω μάθει να το διαχειρίζομαι προς όφελός μου και να προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα που αγαπώ. Είναι κάτι πολύ όμορφο να προσφέρεις στην ομάδα που σε ανέδειξε και είσαι δεμένος συναισθηματικά μαζί της. Δεδομένου της αξιόλογης και ισορροπημένης εξέλιξης που έχει τα τελευταία 2-3 χρόνια, όντως. Αυτό το έκανε πιτσιρικά σε ερώτηση. Ναι. Πιτσιρικά και το έχει πιτσιρικά. Στο Twitter έχει από 7-8 χρονών μέχρι. Λοιπόν, πού πιστεύεις ότι πως μπορείς να φτάσεις, πόσο καλύτερος πιστεύεις πως μπορείς να γίνεις μέσα στο γήπεδο? Και απαντάει ο Δημήτρης: ο στόχος μου είναι να βελτιώνομαι συνεχώς και το μόνο σίγουρο είναι πως αυτή η διαδικασία δεν σταματάει ποτέ. Το πού μπορεί να φτάσω είμαι και εγώ περίεργος να το διαπιστώσω. Θα συνεχίσω πάντως να προσπαθώ όλο και πιο πολύ στις προπονήσεις, γιατί εκεί χτίζονται μεγάλοι παίκτες. Και έρχομαι σε μία ερώτηση που ξέρω ότι την αγαπάς. Ένας φίλος του ΠΑΟΚ ρωτάει τα παιδιά του Αζεβέδο ποιον είχαν πατέρα. Μεγάλη κουβέντα. Δεν θα ήθελα να μπω σε προσωπικά ζητήματα. Απάντησε έτσι. Απάντησε ο Δημήτρης. Θα σου πω το σκηνικό. Τι μου λέει αυτός, ναι, λέει στον Ανωνιάδη τώρα που είναι δίπλα του. Ναι. Τι μου λέει αυτός, βάλε. Λοιπόν, μια ερώτηση που αγαπήσαμε από αυτές του Ask Pelkas και μία ακόμη. Εσύ θυμάσαι, Σταύρο, ρωτάει ένας φίλος τον Δημήτρη Πέλκα, θυμάσαι τι σου είχε συμβεί στις 2 Αυγούστου του 2012 και στις 9 Αυγούστου του 2012, πριν σου δώσω απάντηση, Πέλκα? Είναι η πρεμιέρα του με την Πνεγιά Χούντα, νομίζω. Ήταν δύο εκπληκτικές στιγμές, το ντεμπούτο μου με την πρώτη ομάδα στο Ισραήλ και το πρώτο μου γκολ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Πολύ σωστά θυμάσαι και εσύ, πολύ σωστά θυμάται και ο Δημήτρης. Υπάρχει και ερώτηση για το αν τον βοήθησε ο δανεισμός του στην Πορτογαλία για την εξέλιξή του. Χωρίς να έχει βγει ακόμη η απάντηση του Δημήτρη, εγώ θεωρώ απόλυτα τον βοήθησε. Ενδεικτικό ήταν και το γεγονός ότι και η Sporting τον τσέκαρε, τον είχε στο μπλοκάκι της. Μάλιστα υπήρχαν και εισιτήρια πληρωμένα τα οποία είχαν βγει τότε για τους ανθρώπους του Δημήτρη Πέλκα, για την οικογένειά του, προκειμένου να μεταβούν στην Πορτογαλία και να κλείσουν το σχετικό deal. Ωστόσο, αφού το σκέφτηκαν διπλά και τριπλά, θεώρησαν πως είναι καλύτερο
ο Δημήτρης να ολοκληρώσει τον κύκλο του στην Πορτογαλία και να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι δεν προχώρησε τότε το θέμα με την Sporting, αν και είχε δημιουργηθεί ντόρος γύρω από τον Δημήτρη, ειδικά στο δεύτερο μισό, γιατί το πρώτο ήταν αναγνωριστικό και για τον ίδιο στην Πορτογαλία, να μάθει λίγο το στυλ παιχνιδιού, να βρει τα πατήματά του. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Δημήτρης δεν χρειαζόταν ποτέ να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Απλά θα μπορούσε να υπάρχει ένα. Στον ΠΑΟΚ το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το τμήμα ατομικής εκπαίδευσης των παικτών. Ναι, θέλω να σου πω, δεν του βγήκε σε κακό όμως. Δεν του βγήκε σε κακό, αλλά ναι. Συγκυριακά δεν χάθηκε κιόλας. Γιατί ήταν η ρήτρα του 300.000. Αν βρισκόταν μια ομάδα εδώ 300.000 και του άρεσε η ομάδα, θα πήγαινε σε αυτήν. Για 300.000. Και τώρα μπορεί να πάρει από τον Μπέρκα, αν δεν τον έκαιγαν πέρσι και είχε μια γεμάτη σεζόν πέρσι. Εντάξει, γιατί τον κάψαν πέρσι, του κάψαν τη χρονιά. Προερχόταν από 10 γκολ 10 assist. Θα κάνει δεύτερη χρονιά 10 γκολ 10 assist, γιατί το έχει αυτό. Φέτος είναι στα πόσα, 7 γκολ 6 assist. Τώρα. Στα πόσα είναι, ρε. Ο Δημήτρης είναι στα 6 νομίζω. Όχι, 7-6 είναι. Τέλος πάντων, θα κάνει και φέτος 10 γκολ 10 assist και στα 24 θα τον πουλούσες 5 και 6 εκατομμύρια. Και τότε κινδύνευες να το χάσεις με 300.000. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει τμήμα ατομικής εκπαίδευσης των παικτών. Δεν υπάρχει δηλαδή. Όντως ο Δόνης τον έβαλε νωρίς. Δεν ήταν έτοιμος να σηκώσει εκείνο το βάρος. Αλλά με έναν ορθολογισμό και τσούκου τσούκου να μπει σωστά με 10-15 συμμετοχές, να έπαιρνε την άλλη χρονιά 20-25 και πάει λέγοντας, σήμερα ο Πέρκας θα ήταν ένα πολύ μεγάλο όνομα όσον αφορά τη χρηματιστηριακή του αξία στο ποδόσφαιρο. Τώρα είναι στα 2-3 εκατομμύρια. Θα μπορούσε να είναι στα 5-6. Απλά είναι τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Απλά ποιος σκέφτεται ποδόσφαιρο μες στον ΠΑΟΚ. Ωραία, την υγεία του να έχει το παιδί. Εντάξει, δικό μας παιδί, τον αγαπάμε. Φάγαμε πολύ πινελίκι για αυτόν τώρα. Όλοι είναι του Μπεκί, βέβαια. Όλοι το την πνίγουν. Ψάχνουν την πρώτη στραβή για να ξαναβγούν. Θα μας φύγει κάτω από το κουσούρι. Γι' αυτό παρακαλάμε να πάρουμε ένα πρωτάθλημα. Να μας φύγουν τα υστερήσεις. Για να μπορέσουμε και λίγο να ηρεμήσουμε. Οι εσωτερικές συγκρούσεις, ναι. Η πίεση και τα άγχη. Να ανασάνουμε κανονικά. Και ούτω καθεξής. Δίνω και τελευταία απάντηση, Πέλκα, για την κλήρωση με τον Ατρόμητο. Το δικό του σχόλιο. Δεν είναι εύκολη κλήρωση, γιατί ο Ατρόμητος είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά δικός μας στόχος είναι η πρόκριση και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να τον πετύχουμε. Ο Θεός, ο Γιώργος λέει, όντως σταμάτησε να βρέχει στην Γερμανία. Λέει, άρχισε να χιονίζει. Ναι. Ωραία. Ωραία. Εδώ κάπου εμείς. Θα πεις στους χορηγούς μέσα στη ΣΥΕΚΟ, τρόπο. Βεβαίως θα πω. Τους χορηγούς, βεβαίως, βεβαίως. Ρεγκίνα, είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Καλό μεσημέρι, Σταύρο μου. Καλό μεσημέρι που φεύγεις πριν πούμε εδώ, πριν ολοκληρώσουμε. Α, βεβαίως, να τα πείτε με τον Κώστα Βασιλόπουλο που ακολουθεί εδώ φουλ επίθεση 2 με 3 στον Λίμπερο 107,4. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο εδώ πιστοί στο ραντεβού μας 12 με 2 το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο 107,4. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά.